Εγώ και η συνάδελφος, η κυρία Κάση Μανολουδάκη, που είναι διευθύντρια στο παθολογοανατομικό εργαστήριο του Τζανίου Νοσοκομείου Πειραιά, έχετε κάνει τις παρουσιάσεις σας για τους όγκους του γυναικολογικού συστήματος. Θα δούμε τις παρουσιάσεις μαζί και θα σχολιάσουμε και τα πλακάκια, τα εικονικά, όλοι μαζί, να καταλάβουμε τις αλλοιώσεις έτσι όσο μπορούμε σε ένα πρώτο επίπεδο. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Κωνσταντίνο και την Ευαγγελία, που έχουν την παρουσίαση της δυσπλασίας του τραχύλου της μήτρας, έτσι, ή με άλλα λόγια της ακανθόδους ή πλακώδους ενδοεπιθυλιακής αλλίωσης. Μπορεί να είναι χαμηλόβαθμη, μπορεί να είναι υψηλόβαθμη, διβάθμιο σύστημα, ή να είναι CIN1, που είναι η ελαφρά δυσπλασία, και στην υψηλή δυσπλασία πηγαίνει το CIN2 και το CIN3. Εντάξει. CIL, SIL και CIN. Έτσι, το ίδιο πράγμα. Τα δύο συστήματα είναι αυτά. Ωραία. Θα μας πείτε, παιδιά, τα βασικά στοιχεία της παρουσίασής σας, γιατί είναι αναρτημένη, οπότε την έχουμε και ολόκληρη και μπορούμε να τη μελετήσουμε για να έχουμε πιο πολύ χρόνο στη μελέτη των πλακιδίων. Ωραία. Θα ξεκινήσεις εσύ, Ευαγγελία. Ελάτε. Ωραία. Ναι. Θα μιλήσουμε για την ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία του τραχυλίου της μήτρας, που ονομάζεται... Οπ. Για δες το, μήπως έγινε κάτι, για κάνε τη σύνδεση εκεί πέρα, μήπως μας έφυγε ο Κωνσταντίνε. Για δες, παιδί μου, εκεί. Έτσι, μπράβο. Α, ωραία πράγματα, ξανάρθανε. Τέλεια. Συστήματα εδώ. Συστήματα εδώ. Τεχνολογία, μετά. Ωραία. Τα έχω ζήσει και τα ζω. Αλίμονο, αλίμονο. Πολύ ωραία. Όπως μας είπατε, ονομάζεται και ακανθόδη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση ή δυσπλασία και χωρίζεται στη χαμηλόβαθμη και στην υψηλόβαθμη δυσπλασία. Τώρα, σε κλινικό επίπεδο, όπως λέγαμε, γιατί πρέπει να δίνουμε και κλινικές κατευθύνσεις. Τη χαμηλόβαθμη, έτσι, τη χαμηλόβαθμη δυσπλασία, αν συντομία σας την πούμε έτσι, μπορεί κανείς να την παρακολουθεί. Δηλαδή, να κάνει τεστ Παπα-Νικολάου και καμιά φορά και την τυποποίηση του HPV. Δεν απαιτεί κάτι να γίνει επεμβατικό. Εντάξει. Τώρα, η υψηλόβαθμη όμως, αν διαγνωστεί σε τεστ Παπα-Νικολάου, πρέπει να γίνει κολποσκόπηση και βιοψία, να τη δούμε εμείς οι ιστοπαθολόγοι τη βιοψία. Αν είναι μια υψηλόβαθμη δυσπλασία ή ένα μικρο διαιθητικό καρκίνωμα, τότε πρέπει να επέμβουμε συντηρητικά. Να γίνει δηλαδή μια κονοειδής εκτομή. Με διάφορες τεχνικές είναι αυτές. Αλλά αν είναι διαιθητικό το καρκίνωμα, δυστυχώς πρέπει να τεθεί στην θεραπευτική μας, ας πούμε, φαρέτρα ή υστερεκτομή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό συνήθως είναι σε νέες κοπέλες, όλη αυτή η φυσική ιστορία, η οποία βέβαια θέλει πολλά χρόνια για να εξελιχθεί, αν είναι να εξελιχθεί, οπότε τότε είναι κάτι πολύ σοβαρό για την άρρωστη, η οποία θα χάσει τη μήτρα. Έτσι. Όχι μόνο. Βέβαια. Θα χάσει και τις λεμφαδένες, γιατί θα γίνει λεμφαδενεκτομή, με όλα όσα συνεπάγονται από μια αφαίρεση λεμφαδένων, λαγωνίων και σε διάφορα επίπεδα που γίνεται. Γιατί ωραία, μετά τα λεμφαγεία και η αποχώρηση της λέμφου έχει προβλήματα. Και επομένως μπορεί να έχουμε ειδήματα και πρυξήματα στα πόδια, στο περπάτημα, προβλήματα, διάφορα έτσι νευρολογικά κτλ. Έχει επιπλοκές λοιπόν το χειρουργείο, αλλά όταν έχουμε διαιθητική νόσο, επειδή πρέπει να γίνει η σταδιοποίηση, είναι αναπόφευκτο. Πάμε, θα δούμε. Αν θέλουμε να βάλουμε έναν ορισμό, είναι η δυσπλαστική αλλίωση που συμβαίνει στον τράχυλο της μήτρας, η οποία συνδέεται στενά με τον ιό HPV και συχνότερα με τα στελέχη υψηλού κινδύνου, το στέλεχος 16 και 18. Η αλλίωση αυτή είναι αντιστρεπτή και εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η δυσπλασία αυτή ξεκινά από τη ζώνη μετάπτωσης του γλενογονικού επιθυλίου του τραχύλου της μήτρας. Εδώ είναι η εξέλιξη, έτσι. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε την ήπια δυσπλασία, έτσι. Τη CIN1 ή low grade SIL. Στη χαμηλόβαθμη ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία μπορούμε μικροσκοπικά να δούμε ότι υπάρχει ορίμανση. Βέβαια, γιατί τα κυταράκια εδώ που τα βλέπουμε να είναι ψηλά, πώς καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι είναι όρημα? Επειδή έχουν κυταρόπλασμα. Έτσι. Όσο πιο άωρο είναι το κύτταρο, τόσο πιο βασικόμορφο είναι, πιο μοβ.
Γιατί είναι ο πυρήνας εκείνος που κυριαρχεί στο κύτταρο, το άωρο ή το κακό ύφες, έτσι. Ενώ εδώ τα βλέπουμε να το ρημάζουν, αλλά εδώ πέρα αυτά, Κωνσταντίνε, τι είναι που δείχνουμε εμείς εδώ. Για δες τα αυτά εδώ τα κυταράκια. Τα κυλοκύτταρα. Αυτά είναι τα κυλοκύτταρα, τα οποία δεν είναι απλώς λόγω γλυκογόνου μια διάβγαση του κυταροπλάσματος. Γιατί έχουν και χαρακτηριστικές ανομαλίες στους πυρήνες τους. Είναι οι πυρήνες τους έτσι μεμβράνοι, ρητιδιασμένοι, ανώμαλοι, οπότε έχουμε τη μορφολογική ένδειξη της παρουσίας του HPV. Εδώ είναι στο κυταρολογικό, το επίχρησμα κατά Παπα-Νικολάου. Βλέπετε λίγο και αυτή την άλλο, το ανώμαλο σχήμα του πυρήνα εδώ πέρα. Εδώ είναι το ιστολογικό. Αν κάνουμε εδώ και 67, είναι χαμηλό ο δείχτης πολλαπλασιασμού. Τώρα, πάμε λίγο γρήγορα για να δούμε και το πλακάκι. Για εσάς δουλεύω εγώ, μην ανησυχείτε. Για εσάς δουλεύω. Λοιπόν, θα μας πεις εσύ, Κωνσταντίνε, την υψηλόβαθμη. Ωραία. Χωρίζεται σε CIN2 και CIN3. Απλά στην... Αφού με το όριο ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι το πάχος που καταλαμβάνεται, ας πούμε. Το CIN2 είναι τα 2/3, ας πούμε, του πάχους του καλυπτήριου επιθυλίου. Το CIN3 είναι όλο το πάχος. Παλιότερα ήταν τρίβαθμο, ναι, το δυσπλαστικό σύστημα. Ήταν το ένα, ήπια δυσπλασία, μέτρια δυσπλασία, μέχρι το μέσον του πάχους του βλενογόνου και του επιθυλίου και βαριά δυσπλασία, σοβαρή δυσπλασία, που ήταν όλο το πάχος, που ήταν συναφές με το in situ καρκίνωμα. Παλιά νομίζω... Τώρα το κάνανε δίβαθμο το σύστημα για πιο ευκολία. Το 2 και το 3, τη μέτρια και τη βαριά δυσπλασία, την κάνανε high grade, υψηλόβαθμη, και την ήπια δυσπλασία την αφήσανε χαμηλόβαθμη. Θυμάμαι παλιά, κάθε κάτω κοιτάζαμε το επιφανειακό επιθύλιο, αν είναι έτσι σαν κομμένο κάπως, για να το λέγαμε in situ καρκίνωμα, ενώ αν είχε κάποιο ίχνος ορίμανσης, το λέγαμε, ναι, ακόμα CIN3. Ναι. Κάτι τέτοια, ναι, ψάχναμε, ναι, θυμάμαι, ναι, παλιά. Πάντως το είχαν ταυτίσει αυτό το 3 με το in situ, το είχαν ταυτίσει. Ό,τι είναι κλινικά το ίδιο, να αντιμετωπίζεται το ίδιο κλινικά. Δεν έχουμε εμείς λόγο να το χωρίζουμε πάρα πολύ για δικούς μας λόγους, γιατί εμείς πρέπει να ακολουθούμε την κλινική αντιμετώπιση. Δηλαδή, άπαξ και η κλινική αντιμετώπιση είναι ίδια, δεν έχει λόγο να κάνουμε πολλές διαγνώσεις ιστολογικές. Γιατί μπερδεύονται οι κλινικοί γιατροί. Φυσικά. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η δυσπλασία εδώ αρχίζει από τη βάση, από τα βασικά κύτταρα και πάει προς τα πάνω. Ενώ η δυσπλασία σε άλλα, ας πούμε, στους πολύποδες του εντέρου, αρχίζει από την κορυφή για να γίνει καρκίνωμα. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό να το θυμάστε, στον τράχυλο της μήτρας. Όπως επίσης και στο εδίο, στη βατζάινα, όπως τη λένε, στον κόλπο και στα λοιπά. Πολύ ωραία. Άρα βλέπω εδώ, Κωνσταντίνε, πολλές μυτώσεις και ψηλά κιόλας, σε περιοχές. Έτσι, είναι κύτταρα άωρα, ας τα πούμε έτσι, βασικόμορφα, που καταλαμβάνουν εδώ όλο το πάχος. Mm-hmm. Και έχουμε η δείκτηση B16 που έτσι τύπου μπλοκ, ας πούμε, όταν βγαίνει τόσο έντονο και διάχυτο. Mm-hmm. Είναι υπέρ, ας πούμε, της υψηλόβαθμης, που έχει και τα υψηλού κινδύνου στελέχη. Αλλά το B16, επειδή καμιά φορά μπορεί να βγει και στη χαμηλόβαθμη, δεν είναι απόλυτος δείκτης για να ξεχωρίσεις τη δυσπλασία. Η μορφολογία είναι ο απόλυτος. Yeah. Απλώς, όταν το P16 είναι ασθενός, θετικό, δεν ταιριάζει με υψηλόβαθμη. Έτσι. Αλλά πρέπει να το ξέρουμε ότι άμα είναι μόνο το P16 έντονα θετικό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι υψηλόβαθμη. Πάντα η ανοσοϊστοχημία, εν προκειμένου και όχι μόνο, για να έχει νόημα, συνδυάζεται πάντοτε με τη μορφολογία. Πάντα. Τότε αποκτά νόημα η ανοσοϊστοχημή χρώση. Ορίστε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Και εδώ πέρα η διάγνωση είναι αυτό που είχατε πει. Α, είναι ο τρόπος ο χειρισμού. Πάρα πολύ ωραία. Πότε θα κάνουμε βιοψία. Να δείτε εδώ το επίχρησμα που έχει τα κύτταρα. Και φυσικά η πρόλευση είναι εκ των ονουκάνευ με το 9-δύναμο εμβόλιο. Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι η παρουσίαση που κάναμε, μάλιστα, και θα δούμε τώρα το πλακάκι. Α, παιδιά, να δούμε λίγο πρώτα αυτό που είναι το πλακάκι που έχουμε και για την πρακτική σας εξέταση, το οποίο καλύπτει, γιατί θέλω και εδώ να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια και μετά είναι βλέπουμε και τα άλλα. Λοιπόν, για δείχτε μου εδώ πέρα τώρα. Ας αφήσουμε λίγο αυτό που είναι το χώριο κάτω, και ας δούμε το καλυπτήριο επιθύλιο, έτσι.
Τι ασχολιάστε, Τόμ. Yeah. Η Εύα έχει τελειώσει με την εξέταση, οπότε και εσύ, Κωνσταντίνε, άμα είναι, θα εξεταστείς τώρα. Εντάξει, είσαι μια χαρά. Έχεις δηλώσει να έρθεις στην πρακτική εξέταση. Δεν πειράζει, εξεταστείς τώρα να έχουμε και λιγότερους την άλλη εβδομάδα. Δεν πειράζει. Μην έχουμε πολύ κόσμο την άλλη εβδομάδα. Όχι, πλάκα κάνω, έτσι. Ναι. Πλάκα κάνω. Εδώ τι, με βάση αυτά που μας έδειξες πριν. Εντάξει. Για δες εδώ πέρα, πώς θα χαρακτήριζες αυτή την δυσπλασία. Μαζί με την Εύα, πες και εσύ, Εύα. Ναι. Τι λες. Αυτό δεν τη βλέπω πάρα πολύ υψηλή. Για δες εδώ. Δεν με γεθύνει περισσότερο. Αμέ. Αυτό. Εντάξει. Εδώ. Λοιπόν. Δες λίγο την ανώμαλη πολικότητα, πως τα κύτταρα δεν είναι έτσι παράλληλα διατασσόμενα καθώς ανεβαίνουν προς τα πάνω. Κάνουν τον προσανατολισμό τους. Οι πυρήνες είναι μεγάλοι βέβαια, είναι σκούρο γενικά. Βλέπουμε εδώ. Καμιά φορά μπορεί να είναι και κάπως λεπτισμένο βέβαια, οπότε έχουμε ένα πρόβλημα σχετικό. Τι άλλο ψάχνουμε. Μητώσεις να δούμε. Βέβαια, μητωτική δραστηριότητα. Όταν βλέπουμε ψηλά τις μητώσεις, είναι υψηλόβαθμοι. Χαμηλά δεν μας πειράζει. Ναι. Χαμηλές μητώσεις. Αυτή εδώ δεν είναι μήτωση. Στις βασικές μοίρες και παραβασικές. Εκεί δεν μας αξιολογούμε, γιατί είναι η ζώνη αναδιπλασιασμού. Βεβαίως. Από τη μέση της, του πάχους μέχρι επάνω. Εδώ. Αυτό βέβαια. Έτσι. Υψηλή μήτωση. Είναι μία να βρούμε και μία να βρούμε, μία αξιολογείται. Το δικαίωμα να το πούμε υψηλό βαθμί αν συμβαίνουν και τα υπόλοιπα. Εντάξει. Απλώς. Αυτά τώρα, εδώ τι είναι. Εδώ τώρα πρέπει να σχολιάσουμε τι βλέπουμε, νησίδες, παιδιά. Εδώ τι είναι τα νησιά αυτά εδώ. Δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Το επιφανειακό το είδαμε. Έχει υψηλό βαθμί δυσπλασία. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτό εδώ που είναι στα παιδιά. Αυτό που εδώ είναι ενδοτράχυλος. Γιατί έχει πλακώδες επιφάνειο. Γιατί έχει πλακώδη μετάπλαση. Μάλιστα. Έχει μεταπλαστικό λοιπόν πλακώδες. Γιατί τώρα βλέπω, να δούμε παιδιά, τα νησιά τι είναι. Κωνσταντίνε, μπορείς να μου δείξεις το αδενικό και ποιο είναι το δυσπλαστικό πλακώδες. Να τα ξεχωρίσεις αυτά τα δύο επιφυλιάκια. Ποιο είναι το αδενικό, που είναι το σωληνάκι, έτσι που έχει το κυλινδρικό επιθήλιο. Ναι, έτσι πρέπει. Δείχνουμε το μαύρο, να το βλέπουν αυτό, και τα άλλα αυτό, τα παιδιά. Βλενώδες επιθήλιο, έτσι, βλενοπαραγωγό. Αυτό λοιπόν είναι το αδενικό. Βεβαίως. Το επιτόπιο της περιοχής. Έχει από πάνω το πλακώδες που έχει και τη δυσπλασία. Την υψηλόβαθμη που λέγαμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι τι έχει υποστεί το αδένιο. Έχει υποστεί πλακώδη μετάπλαση. Και το πλακωδός μεταπλασθέν. Ακριβώς, έχει και αυτό τις πλαστικές. Αλλά τώρα τι γίνεται. Έτσι. Έτσι που τα βλέπω εγώ αυτά. Να προβάλλουν μέσα στο χώριο. Mm-hmm. Και είναι άτυπα τα κύτταρα. Αυτά είναι σαν καρκινικά κύτταρα. Αλλά μπορεί να τα μπερδέψω με τι. Με διήθηση. Με διήθηση, βέβαια. Οπότε θα κάνω τότε μια υπερδιάγνωση με ολέθριες συνέπειες για τη γυναίκα. Γιατί τι είπαμε, ότι άμα πούμε διηθητικό καρκίνωμα, δηλαδή πέρα από τα 3 χιλιοστά είναι κάση το μικρό βάθος, δηλαδή πάνω από 3 χιλιοστά να μπαίνει, αυτό είναι διηθητικό και σκεφτόμαστε ιστερεκτομή. Άρα, για να δούμε τώρα, μήπως αυτά εδώ τα άτυπα κύτταρα, τα οποία εντάξει θα μπορεί κανείς να τα πει ότι είναι σαν καρκινικά. Γιατί δεν είναι καρκινικά, τι τους λείπει, κάτι τους λείπει. Και τα πηγαίνω ακόμα στη δυσπλασία επί του μεταπλασθέντος επιθυλίου, όπως είπαμε. Τι λέτε να είναι. Θα σας βοηθήσω λιγάκι εγώ. Για δείτε τι κάνω εδώ γύρω-γύρω. Το περίγραμμα. Ένας καρκίνος, για να δούμε και τον καρκίνο τώρα εδώ που είναι πιο κάτω ο καρκίνος. Για δείτε εδώ, παιδιά. Δείτε αυτό το περίγραμμα. Έτσι. Αυτά είναι πολύ στρογγυλούλια και ωραία. Για να είναι καρκινικά. Ότι είναι περίγραπτο μέσα στο χώριο, στο στρώμα, είναι στρογγυλό, σαν μπαλίτσα, δεν είναι ποτέ διηθητικό καρκίνο, διηθητικό καρκίνωμα. Μπορεί να είναι καρκίνος αυτός εδώ, αλλά είναι in situ καρκίνωμα. Μέσα στο επιθήλιο μέσα δηλαδή. Μέσα στο επιθήλιο. Δεν είναι διηθητικό. Και... το διηθητικό είναι παρακάτω που κάνει τις μύτες, τις αιχμές. Δείτε εδώ πέρα το διηθητικό καρκίνωμα. Βλέπετε εδώ πέρα και μάλιστα, παιδιά, αν κοιτάξετε. Κάνει μύτες, εδώ, κάνει αιχμές. Εδώ είναι αυτό και το παράδοξο, Κάση, ότι τα κύτταρα του διηθητικού καμιά φορά φαίνονται πιο διαφοροποιημένα, βέβαια, από, τα κύτταρα από τα κύτταρα τα άλλα, τα δυσπλαστικά που βλέπαμε. Κύτταρα, βέβαια. Και γιατί τα λέω ότι είναι πιο διαφοροποιημένα. Βλέπετε, έχει πιο πολύ κυταρόπλασμα αυτά. Ναι. Τα βλέπετε που ροζίζουνε. Ροζίζουνε, σαν να είναι όρημα, πολύ καλά διαφοροποιημένα. Ενώ είναι διηθητικά αυτά. Από το ανώμαλο περίγραμμα. Και επίσης έχει και μια φλεγμονή, μια δεσμοπλασία που μπορεί να κάνει, παιδιά.
βλέπετε εδώ που κάνει και την αντίδραση τη στρωματική. Κάνει αντίδραση στρωματική γιατί, ο οργανισμός προσπαθεί να ανταποκριθεί, να αντισταθεί σε αυτό τον εχθρό που έχει που λέγεται καρκίνος. Και τι κάνει, στέλνει φλεγμονώδη στοιχεία, έτσι, να τα πολεμήσει. Ποια είναι τα χρόνια και γιατί είναι πλασματοκύτταρα, γιατί είναι χρόνια φλεγμονώδη. Έχει μια διαδικασία χρονοβόρα αυτό το πράγμα. Και μαζεύονται τα πλασματοκύτταρα εκεί. Και πολλές φορές προκαλούν και νεκρώσεις. Ναι. Προκαλείται και νέκρωση του καρκίνου. Δείτε εδώ το στρώμα, παιδιά, έτσι. Αυτό που λέγαμε δεσμοπλασία, ε. Και εδώ πέρα που είναι τα κακοήθη κύτταρα, κάπως φαίνεται σε μερικές μεριές να έχουν έτσι την ακαθόδη διαφοροποίηση. Όχι τόσο με την έννοια της κερατινοποίησης, όσο των μεσοκυταρίων ακανθών. Έτσι, τις αναζητούμε αυτές. Αποτελούν στοιχείο ακανθόδους διαφοροποίησης. Και μας βοηθάνε να καταλάβουμε, γιατί στην περιοχή, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο ακανθοκυταρικά καρκινώματα, είναι και άδενο καρκινώματα. Αλλά εδώ με το ιωσινόφυλλο κυρίως κυταρόπλασμα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Να, δείτε αυτό εδώ το κυταράκι που έχει γίνει έτσι ροζ και έχει χάσει τον πυρήνα του. Σε τι διαδικασία έχει μπει και έχει γίνει έτσι, τι λέτε? Η δισκεράτωση. Η δισκεράτωση. Μπράβο, Εύα, σωστά. Δισκεράτωση. Οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης. Εντάξει. Η δισκεράτωση είναι κερατινοποίηση μέσα στο κύτταρο, έτσι. Μεμονωμένο κυτάρου. Απόπτωση δηλαδή στο κυταράκι αυτό το ένα. Εδώ λοιπόν είναι η διήθηση, εδώ πάνω είναι πάλι το επιθήλιο, το οποίο αυτό είναι καλό, έτσι. Κοιτάξτε το όριμο, διαβγάζει, έτσι, γιατί έχει γλυκονοποίηση. Γλυκογόνο έχει. Δεν είναι κιλοκύτταρα αυτά, δεν έχουν ατυπία. Και εδώ φαίνεται να το έχει εξελκώσει κιόλας που ξεκινάει ο καρκίνος. Ναι, ναι. Το έχει φάει δηλαδή το επιφανειακό επιθήλιο. Ωραία. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία με δυσπλασία, χαμηλόβαθμη, υψηλόβαθμη, ινσίτου, διαιθητικό. Έτσι. Και θα δούμε τώρα και τα πλακάκια. Εδώ θα δείξουμε το κυταρολογικό που βλέπαμε, που και ένα κύτταρο να δεις να έχει έτσι τους πυρήνες, τους άτυπους και τα λοιπά που λέγαμε έτσι τους μεγάλους. Βλέπετε, το ψηλιάζεσαι ότι είναι δυσπλασία, έτσι, οπότε μετά προχωράς στη βιοψία. Όλα αυτά τώρα είναι πριν το χειρουργικό παρασκεύασμα που είδαμε πριν, έτσι, με το διαιθητικό καρκίνωμα. Να πιάσουμε έτσι μια ωραία τομή, να την σχολιάσουμε μαζί. Και να μου δείξετε το... δηλαδή την περιοχή της χαμηλόβαθμης. Μπράβο, και την περιοχή της υψηλόβαθμης ενδοεπιθυλιακής αλλίωσης. Μπράβο, είναι αυτή που είναι και πιο βασικόμορφη, πιο μοβ, Κωνσταντίνε, έτσι. Πολύ ωραία. Δείξτε με το mouse για να βλέπουν και τα παιδιά. Να το βλέπουν και τα παιδιά, ναι. Εδώ βλέπεις ότι έχει από πάνω... Εδώ. Αυτά εδώ τα κυταράκια, τι λες, Εύα? Τι είναι αυτά? Είναι τα κυλοκύτταρα, η κυλοκυταρική ατυπία. Άρα εδώ πέρα, τι είναι, χαμηλόβαθμη ή υψηλόβαθμη? Χαμηλόβαθμη. Όπου βλέπουμε τα κυλοκύτταρα, χαμηλόβαθμη. Η δυσπλασία. Εδώ που έχει γίνει υψηλόβαθμη και πιάνουν όλο το πάχος. Αλεξάνδρε, τι έπαθες, παιδί μου, και είσαι έτσι εξιταρισμένος, το κρύος, ένας... Θα έρθεις να μας τα πεις από εδώ, γιατί είναι και διαδραστικό το μάθημα, δεν είναι, δεν είναι μονότερμα, δεν είναι μονότερμα μόνο εδώ. Αυτό λέγαμε. Μπράβο. Εντάξει, εδώ πέρα είναι υψηλόβαθμη, λοιπόν. Ωραία. Α, και έχουμε κάνει και ένα K67, για να το ξεχωρίσουμε, ε. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ. Όμορφα που φαίνεται. Εδώ που είναι το χαμηλό βαθμό είναι χαμηλά και το K67. Πού δηλαδή? Στη ζώνη αναδιπλασιασμού. Ενώ εδώ... Είναι πλήρους πάχους. Πλήρους πάχους η έκφραση του K67. Τα ενεργώς πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα. Ωραία. Και αυτό είναι μια άλλη περίπτωση επίσης. Υψηλόβαθμης, μάλιστα. Αντίστοιχη και αυτή. Βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ είναι πάλι και τα αδενιάκια στο χώριο, τα τραχυλικά που επικοινωνούν με πάνω. Εδώ βλέπετε τη βασικόμορφη εμφάνιση σε όλο. Ναι, μεγαλώστε το ακόμα, να δούμε πιθανές μητώσεις. Εδώ, παιδιά. Α, μήτωση εκεί πέρα, στη μέση. Λίγο αριστερά. Αριστερά. Εδώ πάνω αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Α, αυτό μπορεί να είναι. Και αυτό. Λίγο αριστερότερα έχει μία. Δείξω, Κάση. Νομίζω με αυτό δουλεύει. Έτσι, μπράβο. Εδώ. Έχεις και δικό σου μάτι. Αυτή. Το μάτι σου όλα τα φτιάχνει.
Αυτό, ναι, μπορεί. Απλώς καμιά φορά μπορεί να μπαίνει και κανένα λεμφοκυταράκι μέσα και μπορεί να σε μπερδέψει. Άμα μπαίνει κανένα λεμφοκυταράκι μέσα. Ακριβώς. Λεμφοκυταράκι το οποίο παθαίνει και ρήκνωση, πώς τη λένε, σύνθλιψη. Όταν μπαίνει μέσα στο επιθύλιο. Γίνεται μακρουλόμετρο. Το λεμφοκυταράκι, όταν μπαίνει μέσα στο επιθύλιο. Γιατί είναι και επιτόπια λεμφοκύτταρα εδώ πέρα, πόσο μάλλον εδώ που και μια ενδοεπιθυλιακή κακοήθεια. Μπορεί να μπει μέσα στο επιθύλιο να. Γίνει έτσι πλακουτσωμένο και να το περάσει για μύτος. Θέλει μια εμπειρία. Του πλακώδους επιθυλίου το χαρακτηριστικό ποιο είναι. Η κερατινοποίηση έτσι όταν πάει να κάνει μια διαδικασία αντιδραστική. Είναι ο πλασματική διαδικασία στο πλακώδες επιθύλιο είναι πάντα με παρακεράτωση θα θυμάστε. Δηλαδή παρακεράτωση ίσο νεόπλασμα. Στο επιθύλιο της επιδερμίδας, στο πλακώδες επιθύλιο εδώ στα κερατινοποιούμενα και μη κερατινοποιούμενα. Η παρακεράτωση τις περισσότερες φορές είναι ένδειξη νεοπλάσματος. Η υπερκεράτωση, η ορθοκεράτωση που δεν διατηρούνται πλακώδη κύτταρα είναι άλλη διαδικασία, είναι πιο αντιδραστικού τύπου. Εδώ έχει παρακεράτωση, τη βλέπετε. Γιατί τι λέω παρακεράτωση, το θυμάστε από το δέρμα παιδιά που το λέγαμε στο περασμένο εξάμηνο. Γιατί τι σημαίνει παρακεράτωση, ότι βλέπω την κερατίνη, τις φωλιδίτσες, αλλά μέσα βλέπω και τους. Μπράβο, πυρήνες. Και τους πυρήνες. Διατηρούνται οι πυρήνες. Ανώμαλοι με. Πολλά δηλαδή... μάθατε εσείς, πολλά. Πώς έγινε αυτό. Κάνατε κάποια κλινικά. Α, κάναμε και τα μάθαμε εκεί στην πράξη. Ωραία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ να δεις. Ναι, κύριε Ελλάδα. Εγώ να δεις. Αλήθεια το λέω. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν. Σημαίνει ότι γίνεται καλό μάθημα, αλλά και τα παιδιά που ανταποκρίνονται. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι το ενδοτραχυλικό, το αδενιάκι. Να το πάλι συμμετοχή του στη μετάπλαση και στη δυσπλασία. Ωραία. Άλλο πλακάκι να δούμε. Εδώ έχουμε κάνει P16. Κοιτάξτε τι ωραία που βάζει. Αυτό είναι στην υψηλόβαθμη. Μπλοκ, ε. Μπλοκ. Ντουπλοκ τάιπ είναι. Κοίταξε εδώ και το αδενιάκι. Οπ. Εδώ που έχει γίνει το δυσπλαστικό επιθύλιο με την υψηλόβαθμη δυσπλασία είναι βαμβαίνω πάρα πολύ. Και αυτό τώρα που κατεβαίνει προς τα κάτω μπορεί να σε μπερδέψει για διήθηση, αλλά δεν είναι διήθηση. Γιατί, κοίτα τώρα, αν θα κόψεις το μες και πας λίγο προς τα κάτω, έτσι, θα δεις ότι κάποια στιγμή αποσπάται αυτό. Είναι λοιπόν μια κρύπτη, η οποία, μια κατάδυση, η οποία συναντά μια κρύπτη που παθαίνει και αυτή. Βέβαια, γιατί αυτά που είναι μέσα στο χώριο τα ενδοτραχυλικά, τα αδενιάκια, επικοινωνούν με πάνω. Βέβαια. Τα βλέπουμε εμείς να προβάλλουν μέσα στο χώριο σαν σωληνάκια, αλλά αν το βλέπαμε τρισδιάστατο, μάλιστα. Ανεβαίνουν πάνω. Έχει πόρο και επικοινωνεί. Πόρο. Και αυτό βγαίνει και βλένει πολλές φορές. Υπάρχει η βλένη στο, πώς το λένε, στο κόλπο και στο τράχυλο για να βοηθάει τη σύλληψη, την επαφή, όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Το P16 λοιπόν. Η φύση λοιπόν. Τα έχει κάνει όλα με πολύ μεγάλη μελέτη. Και το K67. Το K67 επίσης πλήρως πάχος. Που εφόσον είναι υψηλόβαθμο η δυσπλασία, βγαίνει σε όλο το πάχος. Τα κύτταρα, τα K67 θετικά. Κοιτάξτε πόσο είναι, όλο το πάχος έτσι, όλο το πάχος. Αναμφισβήτητα μια υψηλόβαθμη δυσπλασία αυτή, μια υψηλόβαθμη CSIL. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Ωραία. Θα περάσουμε τώρα σε μια εξωφυτική αλλίωση που εφόσον σχετίζεται με την HPV, το έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι κονδύλωμα. Μάλιστα. Αλλά αυτό έχει κάποια διαφορά, οπότε θα το πούμε καρκίνωμα. Καρκίνωμα. Για να δούμε τη διαφορά λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Ελάτε. Είναι η Αναστασία και η Κωνσταντίνα. Ελάτε, κορίτσια. Να ανοίξουμε την παρουσίασή σας, να πούμε έτσι μερικά βασικά πραγματάκια και να δούμε μετά και το πλακάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Μπράβο. Εδώ. Ξεκινήσεις εσύ. Ναι. Ναι, έλα μακριά. Εμείς θα παρουσιάσουμε για το φυλλώδες εξωφυτικό καρκίνωμα του κόλπου και του ευρίου που σχετίζεται με τον HPV. No. Ωραία κόλπα, βλέπω έχεις κάνει. Ωραία κόλπα, δεν τα είχα δει εγώ αυτά. Μπράβο. Η προέλευση είναι από κερατινοποιούμενα και με επιθύλια του ευρίου και του κόλπου. Και όσον αφορά το ευρίο, σχετίζεται με την ενδοθυλιακή νεοπλασία που είδαμε και προηγουμένως, κοινού τύπου, και κονδυλώματα και ανώμαλο επίχρησμα. Και τώρα για τον κόλπο,
την αντίστοιχη ενδοθυλιακή αλλίωση. Βάτζινα, που λέει βαΐν. Ναι, τη σχετίζουμε επίσης με αυτό το καρκίνωμα. Πολύ ωραία. Έχουμε διάφορους επιβαρυνικούς παράγοντες. Μια χαρά. Σκάπνισμα. Η μακροσκοπική εικόνα τώρα, θα δούμε έναν κονδυλωματώδη όγκο. Κονδυλωματώδη σημαίνει ότι είναι σαν κουνουπιδάκι, έτσι, ότι είναι εξωφυτικό. Αλλά όπως έχουμε πει, οτιδήποτε εξωφυτικό δεν είναι απαραίτητα και καλόηθες. Εντάξει, θα το δούμε λοιπόν αυτή την εξαίρεση εδώ πέρα. Μπορεί να εμφανίζει έρικος, ερυθρηματώδες εξάνθημα, όμως είναι σπάνιο αυτό στο εδίο. Είναι ασυμπτωματικό στο εδίο, στον κόσμο έχει κάποια συμπτώματα όπως... Μάλιστα. Α, εδώ φαίνεται. Ναι. Έτσι, από τα χείλη του εδίου είναι αυτό που εξορμάται, Μάλιστα. Mm-hmm. Εδώ είναι κάποια στοιχεία που μπορούμε να δούμε τη διαφοροποίηση των κυττάρων, κυρίως ανάλογα με τον πυρήνα τους τι κάνουν, αλλά καλύτερα στο μικροσκόπιο για να μας μείνουν και πιο καλά. Μας είχε φέρει και σε μία σύγχυση με τη δίνη. Ναι, βεβαίως. Συγκεκριμένη εικόνα, δηλαδή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποια... Να, εδώ έτσι αυτή η εικόνα, παιδιά, που έχετε επιλέξει, έχω εδώ πέρα ένα δυσπλαστικό επιθήλιο και εδώ το βλέπω κάτι να αρχίζει να δύθει. Έτσι όπως το βλέπω εδώ. Αλλά αυτό είναι επίπεδο όμως. Εντάξει, αυτό είναι σε επίπεδο. Θα μπορούσε να το πει κανείς σε δυσπλασία. Εδώ είναι τα κύτταρα τα δυσπλαστικά, σίγουρα. Έντονα δυσπλαστικά, θα δούμε γιατί τα λέμε. Α, και εφόσον βέβαια, εφόσον βρούμε διήθηση, εφόσον βρούμε, μετράμε και πόσα χιλιοστά είναι. Έτσι έχει σημασία. Απλώς το θέμα είναι ότι σε αυτό το περιστατικό που έχουμε διαλέξει εδώ, δεν είμαι σίγουρος ότι είδαμε κάπου διήθηση. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Θα το δούμε το πλακάκι τώρα. Ναι. Και οι χρώσεις μας βοηθάνε, παιδιά. Ναι, ως προς τις χρώσεις, την ανοσοϊστοχημία, οι πιο σημαντικές είναι η K67 και η P16 που έχουμε χαρακτηριστεί. Όπως τα είδαμε και πριν, δηλαδή. Ναι, ναι. Η K67, από ό,τι είχα κοιτάξει, έχει νόημα να κοιτάμε την κατανομή της. Γιατί όσο περισσότερο, αν έχω καταλάβει σωστά, όσο περισσότερο τη βλέπουμε κατανεμημένη προς τη βασική μεμβράνη, τόσο καλύτερος ο βαθμός ανταπόκρισης και στη θεραπεία. Ενώ αν είναι διάχυτη και περισσότερο έχει μεγαλύτερο ύψος, τότε είναι και χειρότερη διαφοροποίηση, χειρότερη πρόγνωση σε ένα βαθμό. Κατά κάποιο τρόπο η υψηλόβαθμη δυσπλασία έχει σε όλο το πάχος του επιθυμίου. Όπως το είδαμε και πριν. Ενώ η χαμηλόβαθμη είναι στις βασικές και παραβασικές μοίρες. Ως εκ τούτου η ανταπόκριση θα είναι ανάλογη. Ναι, ας πούμε, φαντάζομαι, θα μας το επιβεβαιώσει εδώ τώρα και η κυρία Μαλωνοδάκη, σε ένα κονδύλωμα, αν έχουμε κονδύλωμα, ναι. Καλόηθες δηλαδή, ναι. Και του κάνουμε εκεί 67, δεν θα είναι σε όλο το πάχος. Δεν θα είναι σε όλο το πάχος και εντάξει, συνήθως δεν έχουν κακοήθη εξαλλαγή τα κονδυλώματα. Είναι καλοήθη, κονδυλώματα. Ναι. Απλώς καμιά φορά έτσι, άμα είναι πολύ μεγάλα, ναι. Και έχουμε επιφανειακή βιοψία, μπορεί να μας ξεφύγει κάποιο καρκίνωμα. Ακριβώς, το οποίο, ναι. Είναι έτσι πολύ καλά διαφοροποιημένο, ας πούμε. Αλλά και αυτό καλά πηγαίνει γενικά. Ωραία. Α, το P16 πάλι αυτό τύπου μπλοκ, διάχυτα και έντονο. Και αυτό είναι από τα πλακάκια που έχουμε. Αυτό βγαίνει όταν είναι υψηλού κινδύνου. Βέβαια. Το HPV. Ναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Όσο στη διαφορετική. Ναι, βλέπω εδώ κάποιες υπερπλασίες, τον λιχίνα, μια χαρά. Ωραία. Η προόγνωση ανάλογα με την εντόπιση. Και η θεραπεία, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Ας δούμε τώρα λοιπόν και το πλακίδιό μας. Έχουμε την αιματοξυλίνη οσίνη και έχουμε και κάποιες δύο ανοσοϊστοχημικές χρώσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ κορίτσια στη μικρή μεγέθυνση, πιο πρότυπο της αλλίωσης φαίνεται εδώ. Έτσι όπως το βλέπω. Βλέπετε, την έχουμε κόψει έτσι. Την έχουμε κόψει έτσι και έτσι οι θηλίτσες, ναι. Αυτό το πράγμα που είναι θηλίτσες είναι κομμένες σε γκάρση. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι θηλές. Η τρύπα εκεί στη μέση, τι είναι η τρύπα, η τρυπίτσα αυτή. Το αγκιοσυντητικό σάκι. Μάλιστα. Παλά, πετάνε έτσι, πετάνε. Δεν το συζητάω. Δεν είναι μιλημένοι. Ναι. Δεν τα έχουμε πει και θα ρωτήσουμε. Μιλάμε ότι πετάνε. Μάλιστα, αγκιοσυνδετικός άξονας. Πολύ ωραία. Είναι οι θυλές δηλαδή κομμένες. Αυτό υποσημαίνει θυλόμορφη αρχιτεκτονική. Εξωφυτική. Μάλιστα.
Και εξωφυτική, βέβαια. Βέβαια, το χρώμα των κυττάρων είναι βασικόμορφα κύτταρα, έτσι. Σημαίνει ότι δεν είναι όρημα κύτταρα, γιατί δεν έχουν πολύ κυτταρόπλασμα. Η αναλογία είναι... Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς, η αναλογία είναι υπέρ του πυρήνα. Χωρίς να βλέπω τους τεράστιους πυρήνες, απλώς είναι μειωμένο το κυταρόπλασμα, οπότε σου δίνει τη βασικόμορφη. Και άμα θα ψάξετε και όλα θα βρείτε και μυτώσεις. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα δηλαδή δεν έχει την ορίμανση που θα είχε ένα κονδύλωμα. Όχι, και βέβαια. Εξάλλου θα δείτε ότι δεν βλέπω και κυλοκύτταρα. Θυμάστε που είπαμε ότι στη χαμηλόβαθμη δυσπλασία του τραχύλου φαίνονται τα κυλοκύτταρα. Έτσι και εδώ, στο κονδύλωμα που είναι καλοήθης κατάσταση, βλέπω κυλοκύτταρα. Εδώ που είναι κάτι που έχει πιο πολύ δυναμικό κακόηθες και ας είναι εξωφυτικό, δεν βλέπω. Ενώ υπάρχει HPV, δεν πια δεν φαίνεται, ναι, δεν φαίνεται. Πάμε και καμιά μυτοσούλα, ε. Πολλές μυτοσούλες έχει. Έχει πράγμα εδώ. Εντάξει, παιδιά. Και μπορεί τα πολύ πιτσούλια, αυτά εδώ, όπως τα λες Κωνσταντίνα, να είναι αποπτωτικά. Να έχει αποπτωτικό δυναμικό δηλαδή. Τώρα, να πω ότι βλέπω, είναι επιφανειακά γενικά τα κομματάκια. Εδώ έχει μια πολύ πυκνή πλασματοκυταρική φλεγμονή. Δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπω, ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι βλέπω διήθηση, αλλά δεν έχει και ελεγχθεί, δεν είναι βιοψία, δεν είναι δηλαδή αφαίρεση όλη της αλλίωσης, οπότε σίγουρα πρέπει να συσταθεί πλήρης εξαίρεση, ούτως ώστε αν υπάρχει κάπου διήθηση, να ληφθεί υπόψη. Αυτή είναι η όλη αρχιτεκτονική, πάντως είναι σίγουρο κάτι το οποίο είναι εξωφυτικό, αλλά δεν είναι καλά διαφοροποιημένο, οπότε δεν είναι κονδύλωμα. Όχι, είναι ένα θυλώδες καρκίνωμα σχετιζόμενο με HPV λίμωξη. Και επειδή δεν τον βλέπουμε τον HPV μορφολογικά να κάνει την τυλοκυταρική ατυπία, θα τον δούμε νοσοριστοχημικά. Εξωφυτικό είναι βέβαια αυτό, έτσι. Δεν έχει διήθηση εδώ πέρα. Εδώ είναι το T67 που αναμένεται, όπως το βλέπετε εδώ παιδιά, παντού, ε. Έντονο και... δείτε από τον αγκιοσυνδετικό άξονα γύρω-γύρω. Εδώ. Αυτή είναι η κατανομή του K67, δηλαδή πυκνό στη βασική στιβάδα και ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι. Όπως και εδώ. Εδώ. Δείτε τον άξονα, βλέπετε, παιδιά. Κανονικά, μόνο αυτά εδώ τα κυταράκια που είναι κοντά στη βασική μεμβράνη θα ήταν η ζώνη αναδιπλασιασμού. Αυτό όμως επειδή είναι μια... έντονα, ας το πούμε, αλλίωση, σαν ένα in situ καρκίνο, ας το πούμε, έτσι, έχει και πιο πάνω. Βεβαίως. Πιο πάνω κύτταρα. Ωραία. Έχει και μερικά κυτταράκια στο στρώμα που μπορεί να είναι λεμφοκύτταρα. Και είναι, δικαιούνται και αυτά να είναι σε φάση αναδιπλασιασμού. Γιατί το 67 δείχτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού και τα φλεγμονώδη στοιχεία τα βάφει, έτσι. Πάμε να δούμε και το P16. Πω, πω, αυτό είναι... τύπου μπλοκ που λέμε, ναι. Διάχυτα και έντονα θετικό, οπότε αυτό τι αποδεικνύει το P16, ότι αυτό το πράγμα το θυλωματώδες με τα βασικόμορφα κύτταρα που δεν βλέπαμε κυλοκύτταρα, αλλά ήταν έντονα, ας το πούμε, είχαν έντονο κακόηθες δυναμικό τα κύτταρα, γι' αυτό και το λέμε καρκίνωμα, ενώ δεν έχουμε τεκμηριώσει διήθηση στο παρόν υλικό, είναι υιογενές. Είναι υιογενούς αρχής, γιατί έχει αυτό την έκφραση του... από στέλεχος υψηλού κινδύνου. Για να βγαίνει, ναι. Για να βγαίνει έτσι, το P16 σημαίνει ότι είναι ο υψηλός κινδύνος το στέλεχο. Ξέρω εγώ το 16-18, το 53, αυτά. Και διάφορα, 90 υπότυποι και βάλε τώρα με το DNA και την ανάλυση που κάνουν τις μοριακές τεχνικές, μπορείς να βρεις το στέλεχος. Δηλαδή να ονομάσεις το στέλεχος, να ξέρεις με τι έχει να κάνει. Γιατί μερικά από τα στελέχη υψηλού κινδύνου είναι ιδιαίτερως επιθετικά. Δηλαδή είναι υψηλού κινδύνου αλλά και ιδιαίτερως επιθετικά. Αλλά είναι, εντάξει, υψηλού κινδύνου μεν, αλλά έχουν πιο εύκολη υποστροφή, ας το πούμε. Γιατί ο ιός, να ξέρουμε ότι υποστρέφει, έτσι, υποστρέφει. Έχει αυτή την... Αν ενεργοποιηθεί το ανοσιακό σύστημα, και μπορεί να υποστρέψει. Δηλαδή, το ανοσιακό σύστημα της γυναίκας, βεβαίως, μπορεί να τον διώξει. Βεβαίως, βεβαίως μπορεί να τον διώξει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Να μείνουμε πάλι στον τράχυλο για να δούμε ένα καρκίνωμα το οποίο τώρα σχετίζεται με τον HPV, αλλά δεν είναι από ακαθόδες επιθήλιο. Για να το δούμε λοιπόν και αυτό. Ελάτε. Καλώς σας.
ανοίξουμε εδώ την παρουσίαση. Εδώ. Νόντια, εσύ θα ξεκινήσεις, η Μαρία. Όποιος θέλει θα ξεκινήσει, εντάξει. Είμαι από εσείς, θα παρουσιάσουμε τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας. Έλατε πιο κοντά εδώ, έλα πιο κοντά. Τον HPV. Έτσι. Τα βασικά του χαρακτηριστικά τα βλέπουμε εδώ πέρα. Το δεύτερο ποιος είναι ο καρκίνο του τραχείου της μήτρας, μετά από το ακαρθοκυταρικό. Και γενικά τα αδενοκαρκινώματα του τραχείου της μήτρας, τα οποία σχετίζονται με τον HPV, αντιπροσωπεύουν το 85-90% όλων των αδενοκαρκινωμάτων της εν λόγω ανατομικής θέσης. Τα πιο συχνά λοιπόν αδενοκαρκινώματα της περιοχής σχετίζονται με τον HPV. Ωραία. Α, εδώ ξέρετε τι έκανα. Έβαλα εγώ αυτές εδώ τις διαφάνειες, γιατί είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το αδενοκαρκίνωμα Κάση, ότι έχει κάποια πρότυπα στρωματικής διήθησης που αξιολογούνται προγνωστικά, και άμα είναι καταστρεπτικό, λέει, το πρότυπο, να έχει δηλαδή μικρά κυταράκια σαφώς διαιτητικά, επιβαρύνουν σημαντικά την πρόγνωση. Και έτσι δείτε αυτό εδώ, που έχει τόσα πολλά μικρά αδενιάκια, βλέπετε, αυτό εδώ το αδενοκαρκίνωμα. Δηλαδή κάπου αμφιβάλλεις κιόλας και αν είναι αδενοκαρκίνωμα έτσι που είναι αυτά. Αλλά είναι όλα μαζεμένα. Δηλαδή έχουν ένα πρότυπο που δεν καταστρέφει το στρώμα. Σκέφτεσαι, είναι διήθηση, δεν είναι. Εδώ όμως είναι η αρχόμενη διήθηση. Αν ψάξουμε εδώ, δηλαδή θα βρούμε μια δεσμοπλασία γύρω από μεμονωμένα στοιχεία του νεοπλάσματος. Και αυτά εδώ, έτσι με τους ανώμαλα επιμικισμένους και γωνιώδεις πυρήνες, είναι το γνήσιο διηθητικό πρότυπο. Άρα σε αυτό το αδενοκαρκίνωμα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε το πρότυπο με το οποίο διηθεί. Γιατί αν είναι σαφώς καταστρεπτικό, όπως είναι αυτό εδώ, έχει σαφώς μία προγνωστική επιβάρυνση. Έτσι. Επίσης, τι άλλο θα δούμε, ποιος θα μου το πει αυτό, ποιοι άλλοι παράγοντες είναι. Εγώ με εντυπωσίασε το πρότυπο, γι' αυτό και έβαλα αυτές τις εικόνες. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλοι κακοί προγνωστικοί παράγοντες. Για πείτε μας. Βλέπουμε το προχωρημένο στάδιο, έτσι, που καθορίζεται από το μέγεθος και το βάθος της διαιτητικής ανάπτυξης, έμβολα σε λεμφαγεία και την έκθεση της οριζόντιας εξάπλωσης του όγκου. Πολύ ωραία. Αυτό θα το δούμε καλύτερα στο εικονικό μας πλακίδιο. Εγώ γενικά τονίζω πάλι αυτά τα τρία πρότυπα διήθησης, τους τρεις ιστολογικούς βαθμούς κακοήθειας και δύο υποτύπους, τον συνήθι που έχουμε εμείς και τον βλενώδη που μπορεί να υπάρχει. Θετικότητα στην 7, την κυταροκερατίνη, βοηθάει για να καταλάβουμε το πρωτοπαθές. Το πρωτοπαθές. Γιατί αυτό από πού θα μπορεί να έρχεται ένα αδενοκαρκίνωμα στο στρώμα εκεί πέρα του τραχύλου? Μπορεί να έρχεται από πάνω, έτσι, από τη μήτρα. Το καρκινοεμβρυϊκό επίσης βοηθάει διαφοροδιαγνωστικά. Το ενδομητριακό καρκίνωμα δεν είναι θετικό στο καρκινοεμβρυϊκό. Το ενδομητριοειδές, έτσι, της μήτρας δηλαδή, του ενδομητρίου. Επίσης το P53, και μια που μιλάμε για τη γυναικολογική ογκολογία στην παθολογοανατομική της διάσταση, να καταλάβουμε ποια είναι τα παθολογικά πρότυπα του P53, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το πεδίο που εξετάζουμε εμείς. Λοιπόν, το πρότυπο του παθολογικού P53, ανάλογα με το αν η μετάλλαξη είναι παρερμηνεύσιμη ή απότομα να διακόπτει τη λειτουργία, είναι ή να εκφράζεται σε πάνω από το 80% των πυρήνων των νεοπλασματικών κυττάρων, οπότε είναι το πρότυπο, έτσι ας το πούμε, το διάχυτα θετικό και έντονα θετικό, το τελείως αρνητικό, το τελείως αρνητικό στα καρκινικά κύτταρα, οπότε και πάλι αξιολογείται ότι έχει βλάβει το γονίδιο το P53, αλλά και το κυταροπλασματικό. Όταν έχω αυτά τα τρία πρότυπα, σημαίνει ότι το γονίδιο P53 αδρανοποιούμενο εμπλέκεται σε αυτά τα νεοπλάσματα. Όταν το έχω διάσπαρτα να βγαίνει από εδώ και από εκεί, είναι του φυσικού τύπου. Σημαίνει δηλαδή ότι λειτουργεί. Άρα δεν εμπλέκεται στην καρκινογένεση. Αυτό θα το δείτε wild type. Το wild type, το φυσικού τύπου. Είναι εναλλαγμένη πρωτεΐνη. Το P53 είναι ένα γονίδιο, μια ογκοπρωτεΐνη, η οποία εκφράζεται ανάλογα με τη συμμετοχή της στην καρκινογένεση. Έτσι. Λοιπόν, η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη θα δεις θα μαυρίσει ο τόπος. Δηλαδή όλοι οι πυρήνες σχεδόν, πάνω από το 80%, θα βαφτούν σκούροι
μαύρη. Η μη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη, όταν δεν συμμετέχει στην ογκογένεση, σημαίνει ότι δεν θα δεις διάσπαρτους κάποιους πυρήνες. Λογικό. Και το νουλ δεν σημαίνει όταν θα δεις να μην βάφει, είναι abnormal, είναι ανώμαλη η έκφραση του P53, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει, σημαίνει ότι συμμετέχει και ότι δεν μπορεί να εκφραστεί για κάποιους άλλους λόγους. Αλλά ότι είναι ένα δύσκολο καρκίνωμα εάν έχεις νουλ έκφραση του P53. Συνήθως τα ορόδη νεοπλάσματα είναι αυτό. Πάντως εδώ πέρα που έχει το φυσικού τύπου το συγκεκριμένο, έτσι μπορούμε να... Είναι και αυτό συνηγορητικό ότι είναι υιογενούς αρχής. Μάλιστα. Σχετιζόμενο με HPV και όχι με μετάλλαξη του P53. Και η απόδειξη για την εμπλοκή του HPV, το τύπου μπλοκ, το διάχυτο θετικό πρότυπο του P16. Και κάποιες άλλες χρώσεις, έτσι, με προεξάρχουσες το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο με μονοκλονικό αντίσωμα και την 7, η ιστρογονική υποδοχής που θα έβγαιναν σε ένα ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα, τουλάχιστον grade 1 ή 2. Μάλιστα, που εδώ δεν βγαίνει. Συμβαίνουμε σαν διαφορική διάγνωση. Βεβαίως. Η RPR, η στρογονική και η προγεστερονική είναι αρνητική στο αδενοκαρκίνωμα του τραχύλου. Ενώ σε ένα κατά κανόνα μέχρι μέτρια διαφοροποιημένο ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα βγαίνει και υποδοχή ιστρογόνων και υποδοχή προγεστερόνη. Είναι σημαντική διαφορά διάγνωση να γίνεται από το αδενοκαρκίνωμα in situ, το αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου, το γαστρικού τύπου αδενοκαρκίνωμα, το μεσονεφρικό καρκίνωμα. Έτσι, τα σπάνια πράγματα αυτά. Ναι. Βασικά πρέπει με το ενδομητριοειδές να το δεις, γιατί το ένα είναι ορμονοεξαρτώμενο, το ενδομητριοειδές, έτσι, το άλλο είναι με τον HPV, οπότε είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο που θα μπει η θεραπεία σε αυτές τις κακοήθειες. Μια χαρά, πάμε να δούμε και τα πλακάκια. Νομίζω έχουμε και κάποιες χρώσεις. Είπαμε και τώρα στην περίπτωση. Ναι, αλλά κάτσε να τα δούμε για να τα χωνέψουμε. Κάτσε να τα δούμε, Νόντια, να τα χωνέψουμε, παιδί μου. Ωραία. Α, έχουμε και χρώσεις. Πολλές χρώσεις βλέπω εδώ, για να τα δούμε. Λοιπόν, πρώτα όμως, υπεράνω όλων η μορφολογία. Υπεράνω όλων. Υπεράνω όλων. Ποτέ δεν βλέπουμε χρώσεις ανοσοϊστοχημικές, αν δεν έχουμε το μορφολογικό αντίκρισμα. Τώρα, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, να σας πω την αλήθεια εδώ, παιδιά, αυτά εδώ τα αδενιάκια, εντάξει, σε σχέση με αυτά που είναι επιτόπια της περιοχής, εντάξει, είναι κάπως ζόρικα το ταδός, βλέπετε το σχήμα τους, έτσι, για να τα δούμε, δείτε λίγο και τους πυρήνες και τα λοιπά. Νοβλαστική αντίδραση του στρώμα. Το στρώμα, χαλάει λίγο το στρώμα, φλεγμονώδη κύτταρα. Τώρα, αυτό τώρα... Αν θέλω να... Να, βλέπετε εδώ. Α, έχει αυτά εδώ. Δείτε τα πώς αρχίζουν και διηθούν αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε για τα πρότυπα διήθησης του συγκεκριμένου καρκινώματος. Μάλιστα. Ενώ αυτά εδώ είναι επιτόπια. Αυτά είναι καρκινώματος. Βλέπετε έτσι πόσο πιο τακτικά είναι η αρχιτεκτονική τους. Ενώ αυτά εδώ είναι τα καρκινικά, έτσι όπως ξεκινούν από πάνω και... Διηθούν. Ανώμαλο σχήμα, βλέπετε πώς έχουν αυτοί οι αδενικοί σχηματισμοί, οι καρκινικοί αδένες δηλαδή. Αυτά σε αυτό το κομματάκι. Α, εδώ έχει και λίγο πλακώδες. Δεν μας πείθει για HPV, το πλακώδες. Γι' αυτό θα κάνουμε και τις χρώσεις. Θα κάνουμε και τις χρώσεις, να το δούμε και αυτό. Εξέλκωση από πάνω. Ναι, εξελκώνει εδώ. Εδώ έχει και αίμα στην επιφάνεια. Εδώ. Βλέπετε την αιμορραγία. Αιμορραγία έχει. Εδώ. Ναι. Να δούμε άλλη το μούλα. Εδώ είναι το πλακώδες. Μεταχωρεί πάλι σε αυτό το νεοπλασματικό ιστό με την εμφανή αδενική διαφοροποίηση. Είναι η συνήθις, ας πούμε, ποικιλία, δεν είναι το βλενώδες. Δεν βλέπω πολλά κύτταρα βλένης εδώ. Στον καρκίνο, νομίζω έχουν ένα όριο 50%, είναι, κάτι είναι τέτοιο. Είναι κλασικό νόστο, μη ειδικού. Χωρίς ειδικού τύπου. Αδενοκαρκίνωμα τραχύλου μήτρας είναι. Όχι, εγώ αυτό που κρατάω από εδώ είναι ότι έπρεπε να πιστώ λίγο, επειδή είναι γενικά σε επιφανειακή μοίρα αναπτυσσόμενη η αλλίωση, ότι όντως υπάρχει διήθηση. Είναι, και αυτές εδώ οι περιοχές. Είναι βιοψία τραχύλου, η γυναίκα θα είχε κάποια προβλήματα με αιμορραγίας, κολπική αιμόρια κτλ. Και της έγινε βιοψία και βρέθηκε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Ας μας βοηθήσουν τώρα και οι χρώσεις. Να ξεκινήσουμε από την κυταροκερατίνη 7.
αυτή γενικά είναι θετική διάχυτα, θετική έξω. Με διαφορική διάγνωση που είπατε προηγουμένως. Ναι. Είναι του τραχύλου, αυτόχθονο, εκεί έχει αναπτυχθεί ή έχει, έχει προχωρήσει από ενδομήτριο ή έχει έρθει από κάπου αλλού, έτσι. Επειδή εκφράζεται και στα φυσιολογικά και στα καρκινικά κύτταρα, σημαίνει ότι είναι πρωτοπαθές. Να, εδώ είναι 7 στα φυσιολογικά που βλέπαμε πριν. Τα όμορφα αδενιάκια, τα ομαλά και στα γωνιώδη, αυτά εδώ τα περίεργα, τα περιπλεκόμενα. Πολύ ωραία. Άρα θετική η 7 από την ανοσοϊστοχημία. Να και το καρκινοεμβρίκο. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που βάζω το καρκινοεμβρίκο. Αν ήταν ενδομήτριο δεν θα έπρεπε. Βέβαια, και βλέπω έτσι και μια προάβλια έτσι κάπως. Ναι, έτσι, έτσι βάφει, έτσι βάφει. Μια επίταση, μάλιστα, προάβλια. Στον αυλό μέσα, έτσι γύρω από το... περιγράφει τον αυλό του... αδενίου, του καρκινικού ας πούμε. Ακριβώς. Και ενδεχομένως βάφει και το κυταρόπλασμα. Α, εδώ τα φυσιολογικά δεν τα βάφει. Βέβαια. Δεν τα βάφει τα φυσιολογικά εδώ. Αυτό είναι. Βάφει μόνο τα καρκινικά, βέβαια, το καρκινοεμβρικό αντιγόνο. Το καρκινοεμβρικό αντιγόνο, επειδή είναι αδενικός δείκτης, βιοδείκτης, δεν βάφει μόνο στο αδενοκαρκίνωμα του τραχύλου, σε οποιοδήποτε αδενοκαρκίνωμα, και ειδικά του γαστρεντερικού, είναι θετικό όταν πρόκειται για καρκίνωμα. Παραδείγματος χάρη στο καρκίνωμα του φύματος του Φάτερ. Όταν έχουμε βιοψία από την περιοχή του Φάτερ και θέλουμε, προβληματιζόμαστε αν είναι καρκίνωμα, όπως είναι εδώ, βάφουμε το ΣΕΑ. Τα φυσικά αδένεια δεν θα βάψουν με το CA, με το καρκινοεμβρίκο, ενώ τα καρκινικά θα... Ανάλογα με αυτά εδώ δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο ωραία το δείχνει εδώ πέρα. Μάλιστα. Άλλη χρώση που θα μας βοηθήσει, το P53, το οποίο επειδή το είπαμε ότι εδώ σχετίζεται με ιό, θα το περιμένουμε να είναι φυσικού τύπου. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε, είναι. Να. Και όντως είναι. Βλέπετε, είναι διάσπαρτα θετικό. Όχι παντού, διάσπαρτα θετικό. Ακριβώς. Άρα είναι φυσικού τύπου. Λέμε, σωστά τα λέμε δηλαδή, δεν λέμε αυτές, αποδεικνύουμε, τεκμηριώνουμε. Και η απόδειξη εδώ με την με το P16. Το οποίο βγαίνει εμφανώς, έτσι. Σχετιζόμενο λοιπόν με υιογενή λήψη και με στέλεχος ιού υψηλού κινδύνου. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε. Να δούμε τώρα αυτό που έπρεπε να διαφοροδιαγνώσουμε πριν. Το ενδομητριοειδές καρκίνωμα του ενδομητρίου. Το οποίο... είναι ορμονοεξαρτώμενο. Έτσι, είναι τα λεγόμενα τύπου 1 που έχουν την ορμονική εξάρτηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το χειρισμό των ασθενών. Καταλαβαίνετε ότι ένα καρκίνωμα όπως είναι του μαστού, όπως είναι το ενδομητριοειδές του ενδομητρίου, όταν είναι ορμονοεξαρτώμενο, αφήνει κάποιους θεραπευτικούς χειρισμούς πολύ περισσότερους από όταν δεν είναι. Ναι. Για να το δούμε λοιπόν αυτό. Λοιπόν, Αχιλλέας, εσύ θα μας το πεις. Θα ξεκινήσει εσύ ή ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ωραία. Αρχικά να σχολιάσω αυτό που είπατε στην αρχή για την ορμονοεξάρτηση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό τόσο και για τη διαφοροδιάγνωση με το καρκίνωμα του τραχύλου, όσο για το θεραπευτικό σχήμα. Έτσι. Και το θεραπευτική προοπτική. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ένα σύντομο ορισμό για το τι αφορά το καρκίνωμα, το ενδομητρικό. Αφορά καρκίνωμα που αναπτύσσεται, κακοήθεια που αναπτύσσεται στο ιστορικό τη μήτρα, στο ενδομήθιο. Εξαρτάται, όπως είπαμε, από τη δράση διαφόρων ορμονών, όπως είναι τα ιστρογόνα. Και έχει να κάνει και πορεία τέλος πάντων της κακοήθειας και με τα διάφορα τυχόν συνοσυρώτες που μπορεί να φέρει το άλλο. Μάλιστα. Με την ηλικία. Και όπως τα περισσότερα παιδιά, κύριοι προγνωστικοί παράγοντες για την επιβίωση, ο βαθμός κακοήθειας που εδώ είναι 3 βαθμοί και το στάδιο. Και σταδιοποίηση. Ναι. Λοιπόν, γιατί έχει να κάνει με την ηλικία? Προφανώς σχετίζεται και με τις σεξουαλικές δραστηριότητες που ενδέχεται να έχει το άτομο. Με τι? Με τις σεξουαλικές δραστηριότητες που ενδέχεται να έχει. Και τον υπεριστρογονισμό. Ακριβώς. Έτσι. Το κυριότερο. Mm-hmm. Τα ιστρογόνα. Η μεγάλη γυναίκα που δεν είναι σε παραγωγική ηλικία έχει υπεριστρογονεμία. Ιδιαίτερα η παχιά γυναίκα, σαν και εμένα. Άμα είσαι παχής και δεν λειτουργούν οι οθήκες, τι γίνεται, η στραδιόλη που παράγεται στα επινεφρίδια μετατρέπεται σε ιστρογόνα μέσα στο λιπόδιστο. Γιατί έχει σημασία, ας πούμε,
κύτταρα. Έλα πιο κοντά. Έλα πιο κοντά, κύριε. Και γι' αυτό το λόγο που σας αναφέρουμε έχει σημασία και η πραξική στη σημεία της γυναίκας. Μάλιστα, μάλιστα. Να, βλέπετε και το αυτό είναι το σύνδρομο των πολυκυστικών, δεν είναι, των πολυκυστικών νοθικών, που και αυτό είναι υπεριστρογονεμία. Ναι, υπεριστρογονεμία σκέφτομαι. Αλλά και τα εξωγενή στρογόνα, και υπεριστρογονεμίας, δηλαδή δεν, η προγεστερόνη υδρά προστατευτικά στο ενδομήτριο. Εντάξει, στην ενδομητρίωση η εγκυμοσύνη με αύξηση της προγεστερόνης και γενικώς στον ενδομητρικό καρκίνο, στο ενδομητριοειδές καρκίνο με η προγεστερόνη υδρά θεραπευτικά. Εντάξει. Ωραία. Άλλοι ενδεχόμενοι έχουμε ράτσι παράγοντες κινδύνου, εξωτερικούς που αναφέρατε, μπορεί να είναι εξωγενή στρογόνα. Ναι, να παίρνει κανείς εξωγενός για πόντες στη κλιμακτήριο κτλ. Απλώς εδώ είναι τα πιο πολλά ενδομητριοειδή καρκινώματα, είναι του ενδομητρίου, ενδομητρικά καρκινώματα, είναι ενδομητριοειδή και κυρίως είναι αυτά που είναι χαμηλόβαθμης κακοήθειας. Νομίζω έτσι, σαν πρακτικό κανόνα, να βάλεις grade 3 σε ενδομητριοειδές καρκίνωμα στηριζόμενο σε πυρηνική ατυπία, πρόσεξε μην έχεις κάνει λάθος, με την έννοια μήπως έχει κανένα συστατικό ρόδους ή άλλα καρκινώματα που έχουν άτυπους πυρήνες. Ναι, διαφορετική διάγνωση, βεβαίως. Γιατί, βεβαίως. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό μου το ενδομητριοειδές το έχω με πυρήνες όχι άτυπους. Ναι, συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Συνήθως δηλαδή, ναι. Όταν... Είναι φύγκο grade, είναι grade 1, δύο. Grade 2, έτσι. Δηλαδή, όταν είναι να πας να βάλεις 3, είναι δύσκολο, γιατί δύσκολη διάγνωση. Γιατί κάποιες σωλήνες βλέπεις, όταν πας 3 και βλέπεις κυταρική ατυπία και τέτοια, πρόσεχε. Μήπως δεν είναι ενδομητριοειδές δηλαδή. Δεν είναι ενδομητριοειδές, ορμονοεξαρτώμενο και είναι άλλου τύπου, τύπου 2. Ορόδες ή άλλα πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Ήδη αυγοκυταρικό που δεν έχει σχέση με ορμόνες. Άρα γενικά αυτά είναι πιο πολύ βαθμοί 1 και 2 η κακοήθειά τους. Δεν αποκλείεται και το 3. Έτσι. Όχι, δεν αποκλείεται. Υπάρχει και το 3 σαφέστατα. Το αδιαφοροποιητό. Υπάρχει το 3, το αδιαφοροποιητό. Υπάρχει και ένα άλλος τύπος που λέγεται de differentiated. Αποδιαφοροποιημένο. Πολύ ωραία. Δηλαδή είναι χαμηλής διαφοροποίησης και αποδιαφοροποιημένο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι. Ορίστε. Το άποδο διαφοροποιημένο είναι χειρότερο από το χαμηλής διαφοροποίησης. Πλέον έχει χάσει και την επιφυλιακή του κατά κάποιο τρόπο, τον επιφυλιακό του φαινότυπο, αν μπορεί να το πει κανείς. Έτσι, καμιά φορά εδώ πέρα στο ενδομήτριο μπλέκουν και μεικτά. Μεικτά νεοπλάσματα που έχουν και μη επιφυλιακά στοιχεία. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η επιθετικότητα είναι μεγαλύτερη. Εδώ είναι κάποια στοιχεία για την αιμορραγία που οδήγησε τη γυναίκα στο γιατρό, στον γυναικολόγο. Ότι το ενδομητριοειδές καρκίνωμα δίνει συνήθως μεταστατικές αισθήσεις, τόσο μπορεί να δώσει στον κόλπο και στον πράγμα, αλλά επίσης μπορεί να μετακινηθεί και σε άλλα σημεία όπως το είπα, ή για ανώτερες. Ναι, και στον ορογόνο εκεί πέρα θέλει σταδιοποίηση, βέβαια. Αυτή είναι η εικόνα του. Η εικόνα, ναι. Έτσι εδώ βλέπουμε την ανώμαλη. Ναι, ανώμαλη όψη της ενδομητρικής κοιλότητας. Εδώ είναι το εξάρτημα, η οθήκη και η σάλπιγγα. Εδώ είναι ο τράχυλος. Πάντα παίρνουμε τομές εδώ να ελέγξουμε τη διήθηση και σε βάθος του μυομητρίου. Πολύ βασικό είναι πάνω από το μισό, κάτω από το μισό, το πάχος του μυομητρίου, την επέκταση στον τράχυλο, την επέκταση στον ορογόνο, απ' έξω δηλαδή, από τη μήτρα έτσι και στα εξαρτήματα. Όλα αυτά είναι οι θέσεις ιστοληψίας που γίνεται. Ο βαθμός κακοήθειας και το στάδιο πάνω απ' όλα, το πόσο βαθιά διηθείται το μυομήτριο, αν έχει διηθήσει λεμφαγίων, οι μεταστάσεις που παρασκευάζουμε στα παραμήτρια, κάνουν συχνά ριζικές υστερεκτομές στο νοσοκομείο. Κάνουν, βέβαια. Εμείς έχουμε οργανωμένο γυναικολογικό τμήμα, εντάξει, και παρότι δουλεύει πολύ η ΜΕΒΣΗ εκεί, κάνουν και πολλές επεμβάσεις. Μάλιστα, ογκολογικές, ας το πούμε, ναι. Το στρώμα του τραχύλου κτλ. Άκη, μοριακή χαρακτήρα, θα κάνουμε ένα σχόλιο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ομάδες οι προγνωστικές. Το πρωτεύον, παιδιά, είναι η αρχιτεκτονική και η κυταρική μορφολογία για να κάνουμε έτσι και το βαθμό κακοήθειας κτλ. Κάποια πρότυπα διήθησης κτλ. Κάπως περίεργα. Εδώ, ανοσοφαινότυπος, βλέπετε τη θετικότητα σε ιστρογονικούς και προγεστερονικούς. Έτσι. Το P16 εδώ τώρα δεν βγαίνει. Έτσι, είναι διάσπαρτο. Εντάξει. Εντάξει, είπαμε για κάποια στοιχεία υπομάλλων. Έτσι. Ναι, αυτό παιδιά που είναι εδώ πέρα το μοριακό έχει μεγάλη σημασία προγνωστικά. Ναι. Εδώ που είναι αυτό το ultra mutated που λέει αυτό το pole, ενώ μορφολογικά είναι υψηλόβαθμη κακοήθεια, λόγω όλων αυτών του τεράστιου φορτίου, ας πούμε, μεταλλάξεων κτλ., ίσως ξυπνάει πιο πολύ το ανοσιακό σύστημα, μάλιστα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Και πάνε καλά.
Γιατί πάνε καλά οι γυναίκες δηλαδή. Αδοσοθεραπείας αυτά, έτσι. Βέβαια, αυτά πρέπει να, να συνοδεύονται πάντοτε σε μια ιστολογική έκθεση, τα MSI, μικροδορυφορική αστάθεια, και πώς το λένε, το POLE. POLE είναι η μικροδορυφορική αστάθεια και οι άλλες δύο κατηγορίες, οι προγνωστικές, οι μοριακές πλέον κατηγορίες, ναι, ναι. Γιατί του ενδομητριοειδούς καρκινώματος είναι με το copy number, αν είναι low ή high. Τα καρκινώματα πλέον έχουν μοριακή ταυτότητα. Είναι, πια, είναι από τα όργανα, δηλαδή, που, όπως είναι ο μαστός, ναι, που έχουμε πει, έτσι και το ενδομήτριο. Βλέπετε, αριθμός αντιγράφων χαμηλός, έτσι είναι με καλή ιστολογική κακοήθεια, έτσι μορφολογική, λίγες μεταλλάξεις, έτσι, χωρίς να συμμετέχει το P53, φυσιολογικά δηλαδή, ναι, ναι, και έχει μια ενδιάμεση πρόγνωση. Εδώ το άλλο, που είναι υψηλός ο αριθμός αντιγράφων, όπως και στο ρόδες, που είναι αυτό που θα δούμε παρακάτω, ναι, άλλου τύπου δηλαδή καρκίνωμα, όχι ενδομητριοειδές, είναι σε μικρότερο ποσοστό των ενδομητριοειδών βέβαια, είναι αυτά που λέγαμε τα λίγα που είναι έτσι υψηλόβαθμης κακοήθειας, και έχει χαμηλό φορτίο μεταλλάξεων, χαμηλό φορτίο μεταλλάξεων εδώ, αυξημένες μεταλλαγές, και εδώ πέρα έχουμε τη χειρότερη πρόγνωση από όλα. Έτσι. Άρα είναι η μορφολογία από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και η μοριακή ταξινόμηση που καθορίζει την επιβίωση. Στη διαφοροδιάγνωση, έτσι, ο ανοσοφινότυπος μας βοηθάει, είναι θετική βιμεντίνη, έτσι, στρογονική υποδοχής, προγεστερονική υποδοχής. Να, ένα περίεργο πρότυπο διήθησης που δεν ήμουν πολύ εξοικειωμένος και μ' άρεσε και το έβαλα. Βλέπεις, έχει εδώ κάτι σαν φλεγμονή, κάτι σαν τέτοια, και όμως είναι διήθηση αυτό εδώ που βλέπουμε. Το MELF είναι μικροκυστική, επιμικισμένη, κάπως έτσι λέγονται, αδένες αυτοί που διηθούν. Και εντάξει, αυτή είναι τώρα πιο συνήθις μορφολογία, νομίζω θα τη δούμε και στο περιστατικό μας, έτσι σύνθετη αρχιτεκτονική, και κυρίως να λείπει το στρώμα. Είναι πλάτη με πλάτη οι αδένες, αν έχουμε μια μικρή βιοψία πρέπει να είμαστε λίγο κουμπωμένοι, μήπως είναι καμιά άτυπη υπερπλασία, και δεν είναι διήθηση δηλαδή, δεν είναι grade 1, καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα, αλλά έτσι μια τόσο σύνθετη αρχιτεκτονική με τόσο στενά διατασσόμενους αδένες και απουσία στρώματος, απουσία στρώματος ενδομητρίου είναι ενδεικτική. Όσο πιο πολύ πλησιάζουν οι αδένες μεταξύ τους του ενδομητρίου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρχει κακοήθεια. Επίσης, αυτή η σύνθετη αρχιτεκτονική, η διακλαδιζόμενη, αυτό το back που λένε, και τι άλλο είναι ενδεικτικό κακοήθειας, οι ιθμοί. Οι τρυπούλες, οι ιθμοί, θα πει η σουρωτήρη, που είναι σαν σουρωτήρη η βλα. Γίνεται σαν σουρωτήρη. Ψάξτε το να βρείτε τα ιθμοειδή. Είναι η τομή του καρκινώματος. Ναι. Να δούμε την αρχιτεκτονική, για λοιπόν. Να δούμε λίγο την αρχιτεκτονική, μεγαλώστε να τη δούμε. Οι ιθμοί λοιπόν είναι ένδειξη κακοήθους εξαλλαγής, έτσι. Βάλτε το πιο μεγάλη, Αλέξανδρε. Μεγάλη. Πιο μεγάλη. Έτσι, μπράβο. Πιο μεγάλη. Πάμε στις συμπαγείς περιοχές, εκεί που είναι πιο συμπαγείς. Πιο μεγάλη, βάλτε την όσο μπορείς πιο πολύ. Μπράβο. Εδώ. Τώρα, δεξιά-αριστερά. Να, κοίταξε να εδώ. Εδώ είναι ένας αυλός, τέλος πάντων, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα. Α, και έχει σημασία, θα μας πει εδώ τώρα και η κυρία Μανολουδάκη. Να, ο ιθμός εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ αρχίζει και κάνει, εδώ έχω. Μισό λεπτάκι, να, εδώ. Βλέπετε, μια τρυπούλα κάνει. Να, εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Πώς μεγαλώνει, μεγαλώνει έτσι, ε. Ναι, ναι. Να το πάμε και λίγο εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε την τρυπούλα εδώ, την άλλη τρυπούλα εδώ πέρα, κάνει ιθμούς. Σαν σουρωτήρι. Σουρωτήρι. Αυτή η ιθμή λοιπόν είναι ένδειξη κακοήθους εξαλλαγής. Να βρούμε και σημείο απουσία στρώματος με το back to back. Και βέβαια, και βεβαίως και η απουσία στρώματος. Να ψάξουμε να δούμε κάπου αδένες να διακρίνονται, έτσι όπως συνοστίζονται από εδώ. Να, εδώ έχει ελάχιστο. Να, το βλέπετε εδώ πέρα. Έχει ελάχιστο, εδώ δεν έχει. Να, ηθμοί πάλι. Να το σωηθμός. Ένας, δύο, τρεις τρυπούλες. Έτσι. Εκεί πέρα που δείχνει ο κύριος Λάζαρης. Και να προσέξουμε λίγο. Μέσα έχουνε, μπορεί να έχουν και πολυμορφοπύρινα, φλεγμονώδη στοιχεία. Θέλω να ρωτήσω εδώ πέρα, Κάση, το εξής. Εδώ βλέπω στρώμα, αλλά δεν είναι στρώμα ενδομητρίου. Δηλαδή, αν έχω έτσι ένα δεσμοπλαστικό στοιχείο, ναι, και αυτό δεν είναι στοιχείο, ότι μπορεί, βέβαια, να είναι διήθηση. Το στρώμα του ενδομητρίου έχει μετατραπεί σε δεσμοπλαστική αντίδραση. Δεν είναι το φυσιολογικό τώρα στρώμα, όχι, που, βέβαια, έχει το ενδομήτριο. Όχι, έτσι, βέβαια.
Ενώ στην, πώς τη λένε, στην υπερπλασία, την απλή υπερπλασία ή την, με ατυπία ή και την σύνθετη υπερπλασία, θα δούμε στρώμα ενδομητρικό ανάμεσα. Αυτό και, έστω και αυτό το λίγο που θα δούμε. Ο καρκίνος κάνει δεσμοπλαστική αντίδραση, δηλαδή κάνει τη δική του αντίδραση, γιατί προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην αντίσταση που βρίσκει από το όργανο. Το όργανο ανθίσταται, δεν του επιτρέπει να διηθήσει και γίνεται, αλλάζει την μορφολογία του. Γίνεται πιο ανθεκτικό, ινοβλαστικό. Βγάζει φλεγμονώδη στοιχεία που λέγονται ινοβλάστες για να τον αντιμετωπίσει. Δείτε εδώ αυτό, το στρώμα, αυτό το στρώμα, δείτε εδώ παιδιά. Και μαζεύει και άλλα. Που έχει και φλεγμονώδη. Βλέπετε εδώ κάποια λεμφοκυταράκια. Ε? Βέβαια. Αυτά είναι όλα στρατιώτες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό στρώμα. Βέβαια. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί όπου βλέπεις φυσιολογικό στρώμα, ο ιστός δεν είναι διηθητικός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως είπαμε και στα μαθήματα, άμα κατεβαίνει το ενδομήτριο και μπαίνει μέσα στο μυομήτριο, δεν είναι η αδενομίωση. Ωραία. Φανταστείτε λοιπόν την αδενομίωση να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, βέβαια. Τίθενται θέματα μετά σταδιοποίησης δηλαδή. Άλλο είναι να του πεις ότι διηθεί το μυομήτριο, άλλο είναι να του πεις ότι δεν διηθεί. Ότι διηθεί. Άρα πάντα αναζητούμε το φυσιολογικό να έχουμε στο μυαλό μας το στρώμα του ενδομητρίου. Άμα δείτε δηλαδή κάπου συνοστιζόμενους αδένες που έχουν δεσμοπλασία, αυτό είναι καρκίνος. Αν δείτε κάπου αδένες που γύρω-γύρω έχουν το στρώμα, αυτό είναι. Αν είμαστε εντός του τυχώματος της μήτρας, αδενομίωση. Αν είμαστε εκτός του τυχώματος της μήτρας, ενδομητρίωση. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο του καρκίνου είναι νεκρώσεις. Τις βλέπετε εδώ μέσα, ενδοαυλικές νεκρώσεις. Αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία του καρκίνου. Και κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσουμε, Κάση, είναι το εξής. Αυτά τα αδένεια που βλέπουμε στο ενδομητριοειδές, νομίζω κάπου διάβαζα ότι έχουν ομαλή προάβλια παρυφή. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Μπορεί και κάποια άλλα άλλου τύπου αδένεια να έχουν περίεργες δομές. Στην απλή υπερπλασία, στην απλή ενδομητρική υπερπλασία, που πλέον η υπερπλασία του ενδομητρίου λέγεται υπερπλασία με ένα όρο, δεν υπάρχει απλή και σύνθετη. Αλλά για να ξεχωρίσουμε τώρα τις έννοιες, στην απλή υπερπλασία, την καλοήθεια ας το πούμε, τα αδένεια έχουν ομαλό αυλό γύρω-γύρω. Όχι αυτό όμως εδώ. Δεν έχω τώρα μια ιστολογική να σας δείξω στον ο αυλός είναι ομαλός σαν και αυτόν εδώ πέρα. Στην σύνθετη υπερπλασία κάνει προσεκβολές ο αυλός και κάνει σαν να είναι πριονωτός. Φανταστείτε ένα πριόνι, όπως κάνει το πριόνι, ακριβώς έτσι είναι ο αυλός. Οδοντοτό πρότυπο. Μπράβο. Πολύ σωστά. Επίσης, στην ιστολογική που βάλαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το σημειώσουμε πάνω, είδαμε και δομές που μοιάζουν με αγκιοσυνδετικούς άξονες που είδαμε στο προηγούμενο πλακάκι. Μάλιστα. Συνάδελφοι με τον Τάκη. Ναι, δεν αποκλείεται να κάνει και θηλόδες πρότυπο. Βεβαίως. Και εκτός από νεκροτικές αιστείες, είδαμε και μερικές σημειωτικές αιστείες. Μάλιστα. Αυτό το θηλόδες πρέπει να το ξέρουμε ότι μπορεί να έχει θηλοαδενικό πρότυπο και το ενδομητριοειδές καρκίνωμα, ούτως ώστε μη δούμε μια θηλή και το πούμε ορόδες. Και να προσέξουμε και τους πυρήνες, ότι γενικά οι πυρήνες δεν φωνάζουν σε ό,τι αφορά την ατυπία τους. Είναι σημαντικό για να το σκεφτούμε αυτό, ότι είμαστε στον ενδομητριοειδή υπότυπο, τον ορμονοεξαρτώμενο με άλλα λόγια. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός είναι ο προβληματισμός μας. Λοιπόν, τώρα εδώ έτσι όπως το βλέπω, να αυτό, δούμε λοιπόν, λίγο το μυομήτριο. Πέρα, βλέπετε, το μυομήτριο έτσι αρχίζει να διηθείται. Λοιπόν, ακούστε τώρα για τη διήθηση. Υπάρχουν πρότυπα διήθησης. Αυτά βέβαια, ενδεχομένως, αν ήσασταν ειδικευόμενοι παθολογικής ανατομικής, θα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα αυτά. Αλλά τα πρότυπα είναι τα εξής. Είναι το διηθητικό πρότυπο, που κατεβαίνει σαν χταπόδι μέσα και διηθεί, και το αποθητικό πρότυπο. Δεν έπεται ότι επειδή είναι ομαλό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, αυτό εδώ ομαλό, δεν είναι διηθητικό. Απλώς είναι αποθητικό πρότυπο. Σπρώχνει δηλαδή το μυομήτριο, αλλά το διηθεί όμως. Εντάξει. Αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό το είναι πάντως μέχρι πέρα από το μυομήτριο δεν βλέπω να βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Εδώ είναι το 1/3 του πάχους, ας το πούμε. Είναι στην περιοχή του πυθμένα της μήτρας εδώ. Βέβαια, εμείς είχαμε μετρήσει και από τα πλάγια, συγγνώμη λίγο, από εδώ. Έχει κοπεί τώρα αυτό εδώ πέρα, για να χωρέσει στο καψίδιο μέσα, στο καψάκι, το κόψαμε, αλλά θέλαμε να δούμε μία hole, μία ολοκληρωμένη έτσι άποψη του καρκίνου αυτού,
του ενδομητρικού καρκίνου και γι' αυτό πήραμε αυτή την τομή. Είχαμε και άλλες τομές που έχει στα πλάγια το μυομήτριο για να δούμε τι γίνεται και πιο κάτω. Άρα μιλάμε για ένα σχετικά πρώιμο στάδιο και για ένα βαθμό κακοήθειας. Συμπαγές πρότυπο εδώ δεν βλέπουμε. Δεν έχει συμπαγές πρότυπο, είναι δύο τουλάχιστον. Δύο. Δύο είναι. Πάλι κανείς μέχρι δύο. Κάνει σωλήνες ως επιτοπλίστων. Γιατί ξέρετε, το grading είναι να κάνει αν έχει συμπαγές συστατικό, μη πλακώδες. Μη πλακώδες. Αν αυτό κυριαρχεί πάνω από το 50% είναι το grade 3. Επίσης εδώ κάνει και ένα ψιλοθυλώδες, βλέπετε τον άξονα. Ναι. Αυτός είναι άξονας εδώ πέρα. Είναι επιμήκος. Να, τα βλέπετε εδώ πέρα, άξονες. Κάνει και ένα θυλώδες πρότυπο. Αλλά οι πυρήνες είναι ήπιοι. Αλλά οι πυρήνες το θυμόμαστε είναι ήπιοι, ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επόμενο, που είμαστε πάλι στο ενδομήτριο, αλλά όχι ορμονοεξαρτώμενο, έτσι. Το ρόδες καρκίνωμα. Να δούμε και τη διαφορά με αυτό που βλέπαμε πριν. Έλα, καλώς σας. Γεια. Αυτό τώρα είναι, αυτό στη μήτρα νομίζω είναι και πάντα υψηλό βαθμό. Ενώ στην οθήκη μπορεί να είναι και χαμηλό βαθμό της κακοήθειας και υψηλό βαθμό. Στη μήτρα είναι πάντα υψηλό βαθμό το ρόδος. Ως επιτοπλίστων. Υψηλής κακοήθειας. Λοιπόν. Ελάτε, κορίτσια. Ωραία, ναι. Άρα εμείς θα παρουσιάσουμε το ρόδες καρκίνωμα του ενδομητρίου. Το πατάω. Ναι, μάτια μου. Τέλεια. Πρόκειται για ένα υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνωμα του ενδομητρίου, ανεξάρτητα από τα ιστρογόνα, το οποίο εμφανίζει έντονη κυταρολογική ατυπία με βαθύ χρωματικού πυρήνη. Παρουσιάζει μια σύνθετη θυλώδη συμπαγή ή αδενοειδή αρχιτεκτονική, παρόμοια με αυτή του υψηλού βαθμού ρόδου καρκινώματο των όθηκων και των σαλπίγκων. Η βασική ομάδα κινδύνου είναι οι μεταεμμινοπαυσιακές γυναίκες. Συχνά εμφανίζεται στην επιφάνεια ενδομητρικών πολύποδων σε έδαφος ατροφικού ενδομητρίου. Η ανοσοϊστοχημία αποκαλύπτει την έντονη και διάχυτη ή πλήρη απουσία της έκφρασης της P53. Άρα εδώ εμπλέκεται το P53. Ναι. Παθογενετικά, σε αυτό. Σε αυτό τον τύπο, ε. Ναι. Ωραία. Υπάρχουν δύο type, το null type και το μεταλλαγμένης πρωτεΐνης, έτσι, μεταλλαγμένης πρωτεΐνης, full έκφραση, over expression, εντάξει. Και μπορεί να έχει και ενδοεπιθυλιακό συστατικό, έτσι. Ναι, ακριβώς. Το έντονο και διάχυτο P53 είναι το μεταλλαγμένο. Είναι missense mutations, παρερμηνευτικού τύπου μετάλλαξη, εντάξει. Μάλιστα, μάλιστα. Και υπάρχει και ενδοεπιθυλιακή ποικιλία. Ναι, συνδέεται με χειρότερη που δεν διηθεί, ναι. Το άλλο το ορμονοεξαρτώμενο, να πάλι βλέπουμε εδώ έτσι, την ανώμαλη όψη της κοιλότητας, της μήτρας. Α, ναι. Α, εδώ κοίτα το πώς ξεκινά επιφανειακά, Δες εδώ κάτι τη δομή του. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ιστολογική εικόνα του ορόδους καρκινώματος στην επιφάνεια ενός πολύποδα του ενδομητρίου. Μπράβο. Και παρατηρούμε την έλλειψη διήθησης που χαρακτηρίζει αυτό τον τύπο πολλαπλασιασμού. Και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό πώς λέγεται, ενδοεπιθυλιακό, έτσι. Ναι. Μέσα στο επιθύλιο. Ενδοεπιθυλιακό. Aik λέγεται. Aik. Πώς το λένε. Ενδοεπιθυλιακό καρκίνωμα, το οποίο τι είναι αυτό το ενδοεπιθυλιακό καρκίνωμα. Πρώιμο, πρόδρομος του ορόδους καρκινώματος. Ένας πολύποδας λοιπόν της μήτρας, ενδομητρικός, υπερπλαστικός ή ατροφικός πολύποδας, μπορεί σε μερικά σημεία να έχει δημιουργήσει αυτό το πρώιμο καρκίνωμα, το ενδοεπιθυλιακό. Είναι μεγάλη προσοχή θέλει, γιατί αυτό είναι μια βόμβα στην κοιλιά της γυναίκας. Αυτό θα εξελιχθεί και θα γίνει ορόδες διαιθητικό καρκίνωμα. Και πρέπει να έχουμε πολύ καλά την μικροσκόπηση ενός οποιοδήποτε ατροφικού πολύποδα ή οποιοδήποτε πολύποδα ενδομητρικού έχουμε σε μια γυναίκα μετεπινοπαυσιακή κυρίως. Εντάξει, δεν τον είδαμε έτσι, είπαμε κυστικό ατροφικό και το πετάξαμε. Μεγάλη προσοχή στα κυστικά αδένεια αυτά και στο επιθύλιο που επενδύουν τα αδένεια αυτά. Πολύ ωραία. Βλέπετε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Αυτή η γυναίκα δηλαδή, αν δεν έβγαζε το πολύποδα, θα εξελισσόταν σε ένα ορόδες καρκίνωμα διαιθητικό με μεγάλες συνέπειες.
Εδώ έχουμε το πρότυπο. Μπορείτε, κορίτσια, να ξεχωρίσετε ποια περιοχή είναι η συμπαγής και ποια είναι η μικροθυλώδες. Πού είναι δηλαδή όλα τα κύτταρα μαζεμένα και πού είναι που κάνουν φουντάκια, αυτές τις μικροθυλίτσες. Ναι. Μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό. Δείτε το πώς είναι εδώ. Για δείτε εδώ αυτά πώς είναι εδώ όλα τα κύτταρα μαζεμένα. Βλέπετε. Το συμπαγές. Αυτό είναι το συμπαγές, μπράβο. Και δείτε και εδώ που κάνουν αυτές εδώ τις μικροθυλίτσες. Είναι μικρότερες ομάδες. Μικρότερες. Είναι σαν τις αφουντίτσες. Αυτές οι θυλίτσες είναι σαν φουντάκια χωρίς να έχουν άξονα. Ναι. Είναι σαν φουντίτσες, έτσι. Λέγαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια ότι υπάρχει έλλειψη νοαγκαιοκού άξονα. Μπράβο, μπράβο. Είναι αυτά εδώ δηλαδή. Αυτά εδώ. Αυτές οι φουντίτσες. Γι' αυτό είναι το μικροθυλώδες. Όπου δείτε μικροθυλώδες πρότυπο ανάπτυξη, σε όποιο καρκίνωμα σε όλο το σώμα, είναι επιθετικά αυτά τα νεοπλάσματα. Ουροδόχο κύστη. Ακριβώς. Μαστό. Ο Λάζαρης που είναι ειδικό στα ουροπίτικα, ουροδόχο κύστη, είναι επιθετικού. Όπω εδώ μητώσεις που έχει παιδιά, ναι, δείτε εδώ τι γίνεται, πάρα πολλές. Χρωματικούς πυρήνες. Πάρα πολλές μητώσεις. Και, και βλέπετε πώς αποφολιδώνονται αυτά εδώ τα κυταράκια που είναι πέφτουνε. Πέφτουν αυτά τα κυταράκια, γιατί προφανώς είναι υψηλής κακοήθειας και χάνουν τις δυνάμεις, ας πούμε, κυταρικής συνοχής ακριβώς. Μπράβο. Προγνωστικά. Έχει βιολογική επιθετικότητα λοιπόν. Ωραία. Και τα πιο πρόσφατα δεδομένα που στηρίζουν το 80% των ασθενών. Με μικρό μεγέθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκες. Θα τα πούμε το βράδυ. Όταν το στάδιο προχωράει. Και 60 ετών. Πολύ ωραία. Έχουμε ψηλότερο στάδιο. Έχει ένα καρκινικό δίκτυο που μπορεί να ανέβει και τα λοιπά. Έτσι. Πολυπολιτική συγκομή. Και εδώ. Και θεραπεία. Το χειρουργείο μαζί με χημειοθεραπεία με την πλατίνα. Αυτή είναι η πλατίνα, είναι η κυταροτοξική που λέμε χημειοθεραπεία, έτσι. Αν υπερεκφράζεται το χέρι του, υπάρχει στοχεύουσα, δυνατότητα στοχεύουσας θεραπείας. Και αν υπάρχει αυτός ο φαινότυπος, ο μοριακός της υψηλής μικροδορυφορικής αστάθειας ή αν επαρκεί το σύστημα των επιδιορθωτικών μηχανισμών, υπάρχει και φάρμακο επιλογής, το πεμπρολίζουμα. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τώρα και το πλακάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε και μια χρώση να δούμε, η οποία χρώση μας είναι το P53. Ας το δούμε όμως πάντα, ξεκινάμε από τη μορφολογία. Για κάντε μας μια περιγραφή λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Για να το δούμε. Βάλτε έτσι όποια μεγέθυνση νομίζετε ότι θα μας δείξει καλύτερα την ατυπία των πυρήνων, έτσι που εδώ είναι. Αρχικά ορισμός. Το σχισμοειδής χώρος μεταξύ των κυτάρων. Μπράβο, σχισμοειδής χώρος. Μπράβο. Χάσει τη συνοχή. Να, δείχτε εδώ που φεύγουνε, κοίτα τα εδώ. Πώς αποφολιδώνονται. Βλέπεις. Πάλι αυτά, πάλι τα φουντάκια. Έτσι, μπράβο. Αυτά που βλέπαμε πριν. Τέλεια. Πολύ ωραία. Προσπαθήστε να δείτε το κύτταρο, το κύτταρο. Μεγεθύνετε όσο μπορείτε και δείτε τι ανομαλία που έχει το κύτταρο. Και κοιτάτε τι κάνει. Είναι σαν να κάνει hop nail στην παρυφή του, στην κορυφή του. Δηλαδή, σαν να μοιάζει με καρφί, με μπρόκα. Δίκην καρφίδος έχει την αυτή. Χαρακτηριστικό του ορόδους καρκινώματος αυτό, του κυτάρου. Είναι και τεράστια, είναι και βαθυχρωματική. Οι πυρήνες, βεβαίως. Πολλές μητώσεις, έτσι. Βεβαίως. Ψάξουμε να δούμε και μητώσεις. Αυτό, γι' αυτό τα μελετάμε μαζί. Έτσι. Εδώ πιθανώς είναι. Και έχει μια μήτωση. Δείξε κράση. Μήτωση είναι αυτή. Να δούμε, βάλουμε μεγαλύτερη. Μπορεί να είναι μήτωση. Όχι, δεν είναι μήτωση. Βαθυχρωματικός αυτή μπορεί να είναι. Ναι. Έχει μητώσεις, πάντως έχει μητώσεις. Και για να το δούμε έτσι από πλευράς τώρα, από πλευράς σταδίου τώρα εδώ. Από πλευράς βλέπω... σταδίου τώρα και αυτό αποθητικά όρια έχει, βλέπετε. Αλλά και σαν να το βλέπω εδώ πέρα. Κάνει. Έχει πάει και έχει μπει και σε αγγείο μέσα. Όχι, ζώρικο αυτό το πράγμα, γιατί έτσι, μπορεί να κάνει μεταστάσεις και τα λοιπά. Βλέπετε έτσι, το έχει, γιατί είναι αγκείο αυτό. Να το στο βάθος που φαίνεται το αίμα, να το εδώ. Αυτό είναι αγκείο, απλώς αγκείου. Και έχει μπουκάρι μέσα αυτό. Εντάξει.
πάντα τα έμβολα τα αναζητούμε στους καρκίνους και τα αναφέρουμε όταν τα βλέπουμε, έτσι. Βέβαια. Γιατί μπορεί να μην είναι εδώ κάτι τοπικά προχωρημένο. Είναι, έξω. Είναι τα 2/3 και πλέον του πάχους του μυομητρίου. Βέβαια. Επιθετικά νεοπλάσματα. Αυτό είναι η μία μας τομή. Εδώ τι έχει εδώ. Εδώ έχει ένα άλλο πιο συμπαγές, έχει έτσι, ένα, πρότυπο. Προς το διαβγάζει συμπαγές πρότυπο. Ναι. Το ίδιο είναι, αλλά έχει μια άλλη, ίσως ένα, μπορεί ένα, να είναι και διαβογηταρικό λίγο εκεί πέρα. Που είναι και αυτός. Αυτά συμμετέχουν. Μη στρογονεξαρτώμενα, ναι, είναι, ναι, και αυτά τα διαβογηταρικά. Πολύ ωραία. Να δούμε τώρα και το... τις χρώσεις του. Το P53. Αυτά είναι θετικά στο P53 και στο κοιτάξτε, P16. Κοιτάξτε τι γίνεται με το P53. Ναι, και είναι στο P16 θετικά χωρίς να εμπλέκεται. Ναι, ο HPV. Ακριβώς. Άρα υπάρχει και μια εξαίρεση. Ακριβώς. Βγαίνει το P16 σε αυτά, όπως είδαμε και έβγαινε σου τραχύλου, το ναι, ακανθοκυταρικό, την υψηλόβαθμη δυσπλασία, το αδενοκαρκίνωμα, αλλά δεν εμπλέκεται, ναι, ο HPV, ναι, εν προκειμένου. Ακριβώς. Αλλά το P16 βγαίνει. Βγαίνει. Εδώ βέβαια το P53 είναι... είναι 100% περίπου, έτσι. Βέβαια. Όλα τα κύτταρα του καρκίνου. Αυτό είναι. Έτσι κάνουμε τη διάγνωση και του πρώιμου ορόδους που είναι στον πολύποδα και του ορόδους καρκινώματος. P53 θετικό. Όλοι οι πυρήνες είναι βαμμένοι. Ναι. Over expression. Ναι, ναι. Υπάρχει και ο null type βέβαια, έτσι. Ναι, που το είπαμε και πάλι είναι αλλοιωμένο το γονίδιο. Ακριβώς. Όταν είναι τελείως αρνητικό. Abnormal. Ναι. Abnormal. Πάρα πολύ ωραία. Καλύτερα να φαίνεται. Ναι. Εδώ η εγχείρηση είναι πολύ δύσκολη, συνήθως διαγιγνώσκονται, κοιτάξτε θηλές που κάνει, χαρακτηριστικό, Αλλά βλέπετε, παιδιά, ποτέ ένα γνώρισμα μόνο του δεν βάζει τη διάγνωση. Δεν πρέπει να το μυαλό να κολλάει σε αυτό, γιατί είπαμε ότι και λαχνοαδενικό πρότυπο μπορεί να κάνει και ένα ενδομητριοειδές καρκίνωμα. Συνεκτιμώνται όλα μαζί για να μπει σωστή διάγνωση. Mm. Πάντα η αρχή είναι η μορφολογία, η λεπτομερής μορφολογική ανάλυση, συνεπικουρούμενη από τους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες. Ας πούμε, σε ένα ενδομητριοειδές δεν θα είχαμε τέτοιο P53, έτσι όχι, δεν βέβαια, είναι. Όχι, όχι βέβαια. Είναι patch. Το P53 είναι τύπου με μεταλλαγμένες πρωτεΐνες. Φυσικού τύπου, P16. Στο ενδομητριοειδές. Είναι patch, είναι ετερογενές. Διάσπαρτο. Διάσπαρτο είναι. Έτσι. Δεν είναι έτσι αν μπλοκ που βγαίνει στο ρόδες και το P53, κοιτάξτε. Δηλαδή δεν υπάρχει κύτταρο που να μην το έχει βάψει. Ωραία, μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ελάτε τώρα να δούμε, εξαιρετική παιδιά. Εξαιρετική δουλειά. Τώρα θα δούμε το υψηλόβαθμης κακοήθειας, ορόδες καρκίνωμα των οθικών. Α, κοντά είμαστε τώρα. Μάλιστα. Αφού είδαμε το ενδομητρίο, να δούμε και το αντίστοιχο εδώ των οθικών. Καλώς. Γεια. Ή είναι αυτό τη σάλπιγγα που λέγαμε, που είχαμε ένα στη σάλπιγγα, ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάει. Ωραία. Ελάτε, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα καρκίνο στις οθήκες, ο οποίος πλέον έχει ξεπεράσει αυτά που έχουμε συζητήσει ως επιστοπλίσμα περί ενδοτοφυλακής δυσπλασίας κτλ. Πλέον εδώ είναι υψηλόβες κακοήθειας, καρκίνωμα. Ωραία. Είναι αδενικής αρχής, θα το πούμε και αδενοκαρκίνωμα, είναι και επιφυλακού τύπου. Άρα βλέπω πρότυπο, λέει θυλώδες, αδενικό και συμπαγές. Και εδώ, αφού είναι υψηλόβαθμης κακοήθειας, έχει και την υψηλού βαθμού πυρηνική ατυπία, η οποία ήταν στον ορισμό και του ορόδους αντιστοίχου του ενδομητρίου, mm-hmm, αλλά στις οθήκες μπορεί να υπάρχει και ορόδες με χαμηλόβαθμη. Μάλιστα. Έτσι. Το είπε ατυπία. Ο συνάδελφός σας εδώ πολύ σωστά. Μιλάμε για καρκίνωμα, είπε. Για καρκίνωμα. Δεν μιλάμε για νεόπλασμα με χαμηλόβαθμη, ορόδες νεόπλασμα ή borderline νεόπλασμα. Μιλάμε για καρκίνωμα. Άρα πάμε κατευθείαν στο υψηλού βαθμού κακοήθειας. Ωραία. Λοιπόν, πέρα από την μακροσκοπική εικόνα, εντάξει, και να μπορείτε να το διαβάσετε κιόλα, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι είναι ένα καρκίνωμα που δεν έχει σαν αρκετά από τα προηγούμενα πλέον ούτε ιούς, ούτε ορμοεξαρτώμενο. Ουσιαστικά αφορά τα BRCA γονίδια, 5% ή το BRCA1 ή το BRCA2. Το BRCA1 σε νεαρότερες ηλικίες μέχρι 50 έτη, 15 με 20% έχει και γενετική προδιάθεση
από μαμά σε κόρη δηλαδή, αλλά και γενικά 50% μια γυναίκα με μετάλλαξη στα μπράκια γονίδια μπορεί να πάθει κάποιο κάτι. Ναι, και ιδιαίτερα συστήνουμε σε αυτό που λες πολύ σωστά το γενετικό έλεγχο, όταν υπάρχει ένα πρότυπο στην ανάπτυξη του ορόδους καρκινώματος στην περιοχή που μελετάμε, που μπορεί να θυμίζει λίγο ένα ουροθυλιακό καρκίνωμα, ένα ψευδοενδομητριοειδές καρκίνωμα, έτσι ένα συμπαγές καρκίνωμα, ταιριάζει. Με το, γιατί καταλαβαίνετε μετά έχει τεράστια σημασία αν είναι κληρονομούμενο, πρέπει να γίνει έλεγχος του συγγενής. Έτσι. Βέβαια. Και θα βγάλει την WTAF1. Αυτό το συγκεκριμένο σε αντίθεση με του ενδομητρίου, σε αντίθεση με του ενδομητρίου βγάζει το WT1. Μάλιστα. Ωραία. Το ενδομήτριο, το ρόδα στο WT1 είναι ασύνηθες. Ασύνηθες. Ή πολύ περιορισμένο σε έκταση. Η έκφρασή του, μάλιστα. Αυτά θα δούμε και στο πλακάκι, να αναφέρουμε το KS7 που είναι επίσης πολύ ψηλό και τα τρία πρότυπα. Γιατί πριν αναφέραμε κυρίως τα δύο, πλέον εδώ υπάρχει και το κύριο τραπεζματικό που μπορούμε να το δούμε κυρίως. Ωραία. Έχετε γράψει εδώ, αν υπάρχουν πολλά, έτσι βλέπετε, τάφ λεμφοκύτταρα είναι ευμενές στοιχείο. Το πρότυπο αυτό είπαμε που απαντά είναι ένα μορφολογικό πρότυπο ανάπτυξης που συνάδει με μετάλλαξη στον BRCA1 και ο ανοσοφαινότυπος με τον WT1, εφόσον μιλάμε για οθήκη, πάλι το P16 σε ένα βαθμό θετικό, το PAX8, εδώ πέρα. Αντικαρκυνικό αντιγόνο συνορό θα ύψει, Α25. Έχει αυτό κλασικά σαν καρκινικό δείκτη. Έχει το C125. Μάλιστα. Εδώ έχει τρομερή ατυπία φυσικά. Μας έχετε επιλέξει πολύ έντονοι αναπλαστικούς πυρήνες. Τεράστιος πλειομορφισμός. Εδώ είναι η ανοσοϊστοθετικότητα, η διάχυτη έντονη ανοσοϊστοθετικότητα στο P53. Πολλές μυτώσεις. Το μικροθυλώδες που το βλέπαμε και πριν στο ενδομήτριο. Να, εδώ αυτό το πρότυπο είναι που μπορεί να θυμίζει κανένα στο ουροθυλιακό, ας πούμε, που λέγαμε καρκίνωμα. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε από το διαφορετικής προγνώσεως, υποθέτω, χαμηλού βαθμού κακοήθειας ορόδες καρκίνωμα. Είναι και το μόνο που θα μετρήσουμε μυτώσεις τα λοιπά. Τα άλλα κυρίως είναι ανοσοχημικά, δηλαδή ένα δείκτη που μπορεί να βγάζει το δικό μας, δεν θα βγάζουν τα υπόλοιπα. Διαυγοκυταρικό, αδιαφοροποίητο, μεταστατικό ενδομητριοειδές. Ορόδες καρκίνο, όχι ενδομητριοειδές. Εδώ τα μπλέξαμε. Εδώ κάτι ενδομητρικό ίσως. Ενδομητρικό, όχι ενδομητριοειδές. Ενδομητρικό, μάλιστα. Αυτό ενδομητρικό. Μάλιστα. Σωστά. Ωραία. Και κακόηθες μεσοθύλιωμα. Με το ενδομητριοειδές αδενοκαρκίνωμα και με το κακόηθες μεσοθύλιωμα. Και το κακόηθες μεσοθύλιωμα. Πολύ σωστά και το κακόηθες μεσοθύλιωμα. Μοιάζει πάρα αυτό πολύ. Είναι, αυτά είναι η επιφανειακή επένδυση των οθικών. Ουσιαστικά είναι μεσοθυλιακή. Μπορεί εμείς να τα λέμε επιθυλιακά νεοπλάσματα των οθικών, γιατί αυτή η κατηγορία των όγκων που μελετάμε τώρα, παιδιά, είναι από το επιφανειακό επιθύλιο, λέγεται, των οθικών. Αλλά κατ' ουσίαν είναι μεσοθύλιο. Είναι μεσοθυλιακής αρχής, αλλά είναι που θα δούμε το ορόδες που βλέπουμε τώρα, το βλενόδες, το ενδομητριοειδές, το Brenner. Και γι' αυτό είναι WT1 θετικά. Και γι' αυτό είναι το WT1 θετικά, ενώ του ενδομητρίου δεν είναι. Μεσοθυλίου το WT1. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Όπως και το P53 βέβαια. Το στάδιο καθοριστικό λοιπόν και εδώ, γιατί όπως έχουμε πει και στα μαθήματά μας, οι όγκοι αυτοί των οθικών δυστυχώς πρώιμα μπορεί να δώσουν εμφυτεύσεις που στο περιτόνεο. Έτσι, όλα αυτά τα καρκινώματα των οθικών, και τι να μαζέψει η γυναίκα αφού έχει τις εμφυτεύσεις, ασκήτη. Να μαζέψει ασκητικό υγρό. Εντάξει, να πριστεί η κοιλιά, να παρακεντήσουμε εμείς το ασκητικό υγρό, να το στείλουμε για κυταρολογική εξέταση και να δούμε τα άτυπα κύτταρα εδώ πέρα, τα καρκινικά. Επίσης κάνει πολλούς ηλαιούς, γιατί πάει και κάθεται στην επιφάνεια των εντέρων, έτσι. Βέβαια. Βγαίνει από τις οθήκες δηλαδή και πηγαίνει και διασπείρεται αυτό. Και συνήθως είναι αργά όταν γίνει η διάγνωση. Ναι, ξεφεύγει η διάγνωση, πράγματι. Ωραία. Είναι, πώς τους είπαμε την άλλη φορά, η silent killer είναι αυτή. Αυτός σιωπηρή φωνής. Ειδικά λέγεται ο σιωπηρός φωνιάς. Πολύ ωραία. Οπότε είμαστε σε αυτό και έχουμε και μια χρώση. Ποια χρώση έχουμε? Το WT1. Εντάξει, ωραία. Αυτά λοιπόν που μας δείξατε στην παρουσίαση θα τα δούμε τώρα και εδώ. Α, για δείτε εδώ, παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε από τη σάλπιγγα. Σάλπιγγας, έτσι. Α, βλέπετε, παιδιά, βλέπετε εδώ η φυσιολογική σάλπιγγα που κάνει έτσι αυτά τα δεντράκια, σαν κλαδάκια που είναι. Το σάλπιγγας και το διαιθητικό. Ωραία, εδώ θα το δούμε λοιπόν, Κάση. Για να το δείξετε, παιδιά.
Πού είναι το φυσιολογικό, να το δούμε έτσι σε λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση. Αυτό, έτσι, μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία. Να το φυσιολογικό. Αυτό είναι το επιθύμητο φυσιολογικό. Βεβαίως, βεβαίως. Προχωράμε λίγο να δούμε που υπερπλάσσεται λίγο. Προς τα δω λιγάκι. Κάσου λίγο. Ας το πάρει κάση. Ωραία, κάτσε να δούμε τώρα που θα πάμε. Πώς θα το φέρω προς τα κάτω. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, εδώ να δούμε λίγο αυτό. Αυτά εδώ. Εδώ ξεκινά. Όχι, και εδώ φυσιολογικό είναι. Πολύ ωραία. Ναι. Για να πάμε. Αν και καταφέρουμε και βρούμε τη μετάπτωση. Εδώ, τη μετάπτωση. Εδώ. Εδώ, πιο κάτω λίγο. Έτσι. Πιο κάτω. Γιατί εδώ είναι ο καρκίνος, έτσι. Ναι, αυτό. Εδώ είναι καρκίνος. Δείτε με τόση. Για να δούμε. Το επιφανειακό επιθυλίο να βρούμε. Θα το βρούμε. Έχει. Λοιπόν, εδώ είναι σίγουρα επιφανειακό. Για να δούμε όλες μας τις. Ναι, για να δούμε. Μήπως γιατί... έχει άλλο. Εδώ είναι φυσιολογική τελείως, φαντάζομαι. Όχι, εδώ θα βρούμε. Εδώ. Να, εδώ. Εδώ, αυτά, εδώ, αυτά, ε. Ωραία, μπράβο. Ορίστε. Για να τα δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Ενώ είναι επιφανειακό το επιθύλιο, το βλέπετε τι κάνει. Ωραία. Εδώ. Κοιτάξτε το εδώ. Αυτό είναι νεοπλασία δηλαδή, ε. Ναι, νεοπλασία είναι, βεβαίως. Αυτή είναι νεοπλασία. Βεβαίως. Κοιτάξτε ατυπία, έτσι. Ψευδοστιβαδοποίηση. Αρχίζει και κάνει μικροθυλίτσες. Αυτή είναι νεοπλασία. Είναι ενσύτο εδώ. Είναι borderline η κατάσταση, έτσι. Είναι οριακής κακοήθειας εδώ πέρα. Και αν προχωρήσουμε και αλλού, λίγο πιο πάνω, να δούμε εδώ πέρα που γίνεται η... Από εδώ. Βλέπετε, ξεκινάει από οριακής κακοήθειας, κάνει εξωφυτική ανάπτυξη και κάποια στιγμή διηθεί. Να δούμε και το κομμάτι του λοιπόν το διηθητικό. Εδώ πέρα. Πολυνέκρωση. Μπορεί να και ναι. Όλο αυτό είναι διηθητικό κομμάτι. Αυτό είναι το διηθητικό κομμάτι, ναι. Έτσι. Δείτε, παιδιά, μυτώσεις, εδώ, εδώ, τους άτυπους πυρήνες, νάκι, νέκρωση. Βέβαια, βέβαια. Ψαμώδη σωμάτια δεν βλέπουμε μόνο. Ψαμώδη σωμάτια δεν βλέπουμε, γιατί είναι πολύ συμπαγές εδώ πέρα. Βάρεμπλε, ναι, είναι ποικίλουνε, ποικίλοι αυτοί. Εδώ μέσα τώρα την αγκείο είναι αυτό. Για να δούμε. Μπορεί να είναι και αγκείο αυτό. Που προβάλλει έτσι ο καρκινικός ιστός, μήπως είναι έμβολο. Είναι. Καμιά αυτό φορά αυτό αναδεικνύουμε το ενδοθήλιο. Ναι, όταν βλέπουμε έτσι μια μπαλίτσα και έχει ένα κενό και θέλουμε να δούμε αν είναι έμβολο, κάνουμε ένα CD31 για να δούμε αν έχει ενδοθήλιο γύρω-γύρω, ναι. Και το βλέπουμε. Αν είναι έμβολο. Τέλος πάντων, είναι ένα αυτό μήπως είναι. Μήπως είναι τούτο εδώ. Να το. Αυτό. Να το έμβολο, ναι. Το βλέπετε λίγο. Αυτό είναι αγκείο. Είναι αγκείο αυτό. Είναι λεφαγκείο αυτό. Γιατί βλέπετε. Είναι λεμφαγείο, γιατί κοιτάξτε αυτό, είναι λεμφαγείο 100% διότι συνοδεύει αγκείο. Να το αγκείο εδώ πέρα. Αυτό είναι το αγκείο και αυτό είναι παρακείμενο σε αγκείο, άρα είναι λεμφαγείο. Τα λεμφαγεία συνοδεύουν πάντοτε αγκεία. Όπου για να τα ψάξετε να τα βρείτε μορφολογικά, χωρίς χρώση CD31 ή 34 ή CD240, συνοδεύουν πάντοτε τα αγκεία. Όπου δείτε αγκείο με αίμα μέσα, είναι το λεμφαγείο δίπλα, βεβαίως. Έμβολο είναι αυτό. Λοιπόν. Αυτό δείχνει την επιθετικότητα των αυτών, των νεοπλασμάτων. Η σάλπιγγα έχει γεμίσει εδώ πέρα, φαίνεται η, πώς τη λένε, η κυταρική ατυπία, πολύ μεγάλη, πολυμορφισμός, μυτώσεις. Έτσι. Επιθετικά νεοπλάσματα. Οπότε αυτό είναι από τη μορφολογία και τώρα αν θέμε να το διαφοροδιαγνώσουμε, αν τυχόν κάτι τέτοιο έρχεται από το ενδομήτριο, ας πούμε, mm-hmm. Γιατί και εκεί είδαμε ορόδες καρκίνωμα, κάνουμε τον WT1. Ναι, ως επιτοπλίστων. Ως επιτοπλίστων. Και σε συνεκτίμηση με τα λοιπά ευρήματα. Να το. Αυτό τι είναι. Το WT1. WT1. Για να το δούμε λιγάκι. Πυρηνική βάφη. Εδώ. Πυρηνικότατη είναι. Το βλέπετε ότι ξεκινάει από το δυσπλαστικό επιθύλιο της σάλπιγγας. Πυρηνική χρώση λοιπόν το WT1. Θετικότατο. Ωραία. Και ήταν εδώ πάνω που βλέπαμε ότι υπήρχε και το in-situ στοιχείο, ας πούμε αυτό. Άρα ουσιαστικά αν κάποιος δυσκολεύεται από τη μορφολογία να δει το borderline, μπορεί να πάει στην νοσοκομεία και να το δει.
Κοίταξε, το borderline βασικά είναι η μορφολογία, γιατί εγώ έτσι όπως το είχα δει εκεί πέρα που το βλέπουμε, το borderline δεν μου γέμιζε και πολύ το μάτι. Mm. Έπρεπε να κατέβω δηλαδή για να το δω. Ότι δεν είναι φυσικό. Ναι, έπρεπε να κατέβω να το δω. Στην αρχή μου ξέφυγε, ας πούμε. Ήτανε, είναι ψευδοστιβαδοποίηση και σαν έτσι υπερπλασία λίγο κάνει. Πού είναι, τώρα θα το βρούμε, να, εδώ. Κάπου ήταν εδώ πέρα, θυμάμαι. Φαινόταν δηλαδή φυσιολογικά οι αποφυάδες, έτσι, αυτό το, τα κλαδάκια που έχει σάλπιγγα. Να, το βλέπετε να, εδώ πέρα, εδώ. Να το. Κοιτάξτε, κάνει γέφυρα εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι φυσιολογική σάλπιγγα, είναι borderline αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ε, αυτό, είναι borderline εδώ. Οπότε σκεφτείτε αν γίνετε γυναικολόγοι να μην είστε μόνο με ευτήρες, να ασχοληθείτε και με την ογκολογία. Ορίστε, είναι ωραία η ογκολογία. Αφού κάναμε, το, αφού κάναμε αυτό τόσα είναι πράγματα. Αυτό είναι εδώ, αυτό εδώ. Τη βλέπετε στήσανους, στήσανους κάνει. Τέλεια, ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Ανήκει στα καρκινώματα που πέρα από εκτομή και χημειοθεραπεία μπορεί να πάρει και φάρμακο. Μπορεί να πάρει την PARP θεραπεία που λέμε, που είναι εκεί επιδιορθωτική. Μπράβο. Τι θεραπεία είναι αυτή, δεν ξέρω. Είναι, πώς λέμε, ADP που είναι τριφοσφορικό, είναι ADP μεράση. Πολύ μεράση, μάλιστα. Φυσικά φτιάχνει ξανά. PARP αναστολής είναι αυτή, PARP αναστολής, μάλιστα. Α, εσύ πας για ογκολογία δηλαδή, έλεγα για γυναικολογική ογκολογία, αλλά θα πάει για ογκολογία, ολόκληρη ογκολογία. Όχι, ωραία, φαίνεται το ενδιαφέρει, μπράβο. Μπράβο, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με άλλους δύο όγκους των οθικών. Μαρίνα, τώρα είσαι. Ωραία. Να δούμε πρώτα την παρουσίασή σου. Πάμε τώρα. Το τεράτομα. Τώρα θα φύγουμε από το επιφανειακό επιθύλιο, όπως λέγεται. Θα πάμε στους όγκους γεννητικών κυττάρων των οθικών. Γεννητικών κυττάρων, μάλιστα. Έτσι, θα μας πει εδώ η Μαρίνα το όριμο τεράτομα της οθήκης. Ωραία. Έχει από όλα τα βλαστικά δέρματα εδώ πέρα, όλα και τα λοιπά. Ωραία. Για να πούμε ότι είναι ένας καλοήθης όγκος στο γεννητικό κυττάριο της οθικής. Έχουμε όριμο ιστό, ο οποίος αποτελείται τουλάχιστον από δύο ευρυϊκές στιβάδες. Τα βλαστικά είναι δέρματα που λέμε. Το εξώδερμα, το μεσόδερμα και το ενδόδερμα. Εμφανίζεται στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Περίπου 10% αποτελεί το όριμο τεράτομα, και το οποίο βρίσκεται αμφωτερόπλευρα. Ναι. Η εμφάνισή του κυμαίνεται από μια καθαρή κυστική μάζα, ουσιαστικά είναι συμπαγής. Και άρα το τείχωμα εδώ του φαίνεται κάπως έτσι συμπαγές, αλλά γύρω η διαμόρφωση είναι κυστική. Mm-hmm. Και μέσα εδώ και τρίχες, ε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και πολλές φορές και ο λιπόδης ωστόσο είναι χαρακτηριστικός. Έτσι. Και στην απεικόνιση βοηθάει αυτό. Όταν τη βλέπεις δηλαδή απεικονιστικά τη μάζα και έχει την ίδια ηχοδομή, πώς το λένε οι ακτινολόγοι, με το λιπόδι ιστό, καταλαβαίνεις ότι έχει λίπος μέσα η μάζα, οπότε σου πάει το μυαλό ότι είναι τεράτομα. Ε? Mm-hmm. Μπράβο. Μαζί με σμίγμα και χόνδρο πολλές φορές υπάρχει. Εδώ είναι τα στοιχεία που μπορεί να δει κανείς. Ναι, και επίσης, μπορεί να είναι. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, πρέπει να πούμε. Ναι. Και γίνεται η διαφοροδιάγνωση μέσω Doppler. Μπορεί να μας δείξει η έγχρωμη πριχοδομογραφία περισσότερα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Αυτά. Όσον αφορά τώρα εδώ, να πούμε για το μεσόδερμα, εξόδερμα και ενδόδερμα τα χαρακτηριστικά. Α, ωραία. Να πούμε δηλαδή τι ιστούς μπορεί να περιμένουμε από το εξόδερμα, να βρούμε. Τι ιστούς από το μεσόδερμα και τι από το ενδόδερμα. Πες μας τα, Μαρίνα. Από το εξώδερμα, πλακώδες επιθύλιο, το οποίο συνδυάται με σημαντογόνους αντένες, τα τριχοθυλάκια και εγκεφαλικού, τα εντοπίζουμε και στο εγκεφαλικό ιστό συνήθως. Το μεσόδερμα που βρίσκουμε οστό, χόνδρο, λίους μύες και τον ενολιπόδι ιστό. Και το ενδόδερμα με το εντερικό και αναγνωστικό επιθύλιο, θυροειδή και συλλογόνους αντένες. Άρα, θέμε δύο από τα τρία. Μας είπε στην αρχή να βρούμε, έτσι, ιστούς από δύο από τα τρία. Το σώσ είναι δύο από τα τρία. Δύο από τα τρία. Μπορεί και τρία από τα τρία. Πολύ ωραία. Α, αυτό το ανώριμο νευροεπιθύλιο καμιά φορά μας μπερδεύει, αλλά πρέπει να είναι έως τέσσερις μικρές εστίες, κάτω από 21 τετραγωνικά χιλιοστά, για να μην το θεωρήσουμε στοιχείο άωρο. Μάλιστα. Δικαιούται να κάνει, αλλά περιορισμένο. Μάλιστα. Περιορισμένο το νευροεπιθύλιο. Απλώς εδώ να τονίσω αυτά που έχουμε πει στους όρχες, ότι ό,τι λέμε εδώ για καλοήθεια στον όρχη δεν ισχύει. Mm-hmm. Το όριμο τεράτομα στον όρχη έχει μεταστατικό δυναμικό, γιατί έχει περάσει μέσα από την ενισχύ του νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Εδώ είναι άλλη πρόγνωση. Ίδιος με νόγκος, μορφολογικά, εδώ με καλοήθες δυναμικό, στον όρχη το ίδιο πράγμα όχι. Το αντιμετωπίζετε το άλλο στον όρχη. Το άλλο βέβαια έχει δυσκολίες μεγάλες. Θέλει, άμα κάνει μετάσταση χειρουργείο, τα έχουμε πει.
Τώρα, εδώ βλέπουμε στις εικόνες το ανώριμο τεράτομα. Το ανώριμο τεράτομα. Γιατί το μονοδερμικό δεν έχει ακόμα αποφανθεί, δεν έχουν βρει ακόμα συγκεκριμένα. Μονοδερμικό, λογικά, Μαρίνα, είναι αυτό που έχει ιστό από ένα μόνο πλαστικό δέρμα. Συνδερμοειδής κίστη, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το άωρο τεράτομα βλέπετε πάνω από 4 μικροσκοπικές εστίες αυτούς. Το νευροεπιθύλιο που είπαμε ή πάνω από 21 τετραγωνικά χιλιοστά. Η θεραπεία τώρα, τους δείκτες πάντα τους ζητάμε προληπτικά. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι αυτό. Είναι καλό ήθες, δεν θα έπρεπε να είναι αυξημένοι οι δείκτες. Έτσι. Και γενικά, αν χρειαστεί χειρουργείο, θα γίνει με χειρουργική εξαίρεση και σάλπιγγο-οθικεκτομή. Όταν είναι πιο μεγάλες οι γυναίκες, βγαίνουν και οι σάλπιγγες με τις οθήκες. Όταν είναι πιο μικροί, πιο συντηρητικοί. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσουμε λοιπόν τώρα να δούμε και το αντίστοιχο ψηφιοποιημένο πλακίδιο. Να δούμε το τεράτομα αυτό που έχουμε εμείς, τι είδους ιστούς μπορούμε να διακρίνουμε. Για να δούμε. Για να τους ταυτοποιήσουμε λοιπόν. Με γένθυνε πολύ και βλέπουμε. Μα θέλετε, θυμάμαι αυτό το σκεπτικό. Εδώ, μάτια μου, είναι οι σμιγματογόνοι. Ναι. Οι σμιγματογόνοι αδένες είναι αυτοί εδώ, είναι, Μαρίνα, ναι, 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 που πρέπει να σχετίζονται με το πλακώδες που να το. Να, αυτό ήθελα. Να το πλακώδες. Το πλακώδες επιθυμίες. Βλέπεις. Είναι αυτά τα πρώτα που μας είπες. Mm-hmm. Από το, mm-hmm, αυτά μας τα είπες, ναι, από το εξόδερμα ότι είναι. Βλέπουμε. Έτσι. Ναι, το πλακώδες επιθύλιο που κάνει και κερατίνη. Μάλιστα, και την κοκκιώδη στιβάδα. Ό,τι κάνει η επιδερμίδα. Να, δηλαδή. Να, η κοκκιώδη στιβάδα εδώ. Έχεις δέρμα, αυτό. Με ζυματογόνους, αδένες και τρίχες. Έχει να, τρίχες, τρίχες. Να το δούμε και τριχοθυλάκι. Τρίχες έχουμε βρει την προηγούμενη φορά. Για να δούμε. Α, αυτή είναι η τρίχα. Αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι η κερατίνη. Mm-hmm. Της τρίχας, έτσι. Ναι. Είναι της τρίχας ακριβώς. Ο λιπόδης ιστός. Που είπαμε ότι είναι νάτος και αυτός. Πού είναι ο λιπόδης μέσο ιστός, αυτό, το μεσόδερμα. Α, και ένας κολοειδές έχουμε. Να, εδώ είναι ένας περίεργος είναι ιστός. Είναι αυτό χειροειδής. Χειροειδής, ναι, που μοιάζει με το κολοειδές. Ναι. Ενδόδερμα. Στρούμα. Το στρούμα ουβάρι που λένε. Η οθικική βρονχοκύλη. Είναι στοιχείο του όριμου τερατώματος. Κάπου θα πέσει. Λέω τώρα, μια που μου ήρθε τώρα, αφού το δω εδώ, βάλτε το και αυτό, γράφτε το και αυτό μέσα. Πρέπει να έχει κι άλλους ιστούς εδώ. Για να δούμε. Εγώ έχω μεγάλη δυσκολία τάση μου στους άωρους ιστούς. Αυτά τα εμβρικά και αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά τα πράγματα που είναι εκεί πέρα, τα εμβρικά, πάντα είναι η κυρία Κωνσταντινίδου εδώ, που μελετάει τα έμβρια και πάντα αν είναι ρωτάω τι ιστός είναι αυτός. Κάτι τέτοια δεν τα πολύ ξέρω. Α, είχαμε βρει μεταβατικό επιθύλιο. Για να δούμε πού μπορεί. Για να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Τι είναι αυτό εδώ. Πού το συναντάμε στον ουροδόχο κίστη. Την ουροδόχο κίστη, την αποχετευτική μοίρα. Για να το βρούμε και σήμερα. Για να δούμε. Για πάμε εκεί πέρα στην Αθήνα να δούμε τι άλλο. Από εδώ το είχαμε δει νομίζω. Θα δούμε, μάτια μου, άμα το βρούμε. Αυτό εδώ τι μπορεί να είναι, για να δούμε αυτό το επιθυλιάκι. Α, αυτό δεν είναι. Α, αυτό δεν είναι πλακώδες. Αυτό εδώ. Τι είναι, σκασί αυτό. Δεν είναι πλακώδες αυτό. Αυτό είναι, για να το δω λιγάκι. Αυτό πρέπει να είναι επιπεφικότας. Άλλο και αυτό πάλι. Επιπεφικός είναι. Κοίτα τι θα μάθουμε σήμερα. Έτσι είναι η κάλυψη του επιπεφικότητα αυτή είναι. Μάλιστα. Μπράβο. Μήπως αυτό πασάραμε για μεταβατικό, αυτό πασάραμε την άλλη φορά για ουροφύλιο. Δεν ξέρω. Μήπως το πασάραμε για ουροφύλιο, αυτό και είναι το επιπεφικό. Ορίστε. Αυτό σε αυτό τον ιστό εδώ. Δεν ακούω τι λέει το κορίτσι. Ναι. Έχουν οι πυρήνες μέσα μια διάβγαση. Ορισμένοι, να εδώ ας πούμε. Ναι, έχουν, πρέπει να περιέχονται, πώς τα λένε, κύτταρα με βλένη μέσα. Βλενώδη κύτταρα. Έτσι είναι ο επιπεφικότας. Για φαντάσου. Και αυτά τα κυταράκια τα αποπλατισμένα επάνω κάση είναι κάποιο στρώμα. Όχι, όχι. Έτσι καταλήγει. Δεν ξέρω. Έχει. Ξέρω ότι είναι ένα στιβαδοποιημένο, ψευδοστιβαδοποιημένο επιθήλιο, κυλινδρικό και έχει διάσπαρτα μέσα κύτταρα με βλένη έχει. Εδώ ξαναήρθαμε στο πλακώδες. Εδώ είναι το πλακώδες, ναι. Έτσι. Εντάξει, εδώ γίνεται πλακώδες. Πλακώδες πρέπει να έχει κι άλλο ένα ιστό. Δεν θυμάμαι. Καλά, εδώ είναι πολύ πλακώδες είναι συνέχεια με σματογόνους. Ναι. Δεν έχει. Πάμε από εδώ, πάμε. Για να πάμε το περάσουμε να από εδώ πέρα. Α, αυτό εδώ. Αυτό γίνεται εδώ, σαν, αυτό σαν κυλινδρικό μου μοιάζει αυτό εμένα. Ναι, ναι. Κροσωτό είναι, έχει κροσούς. Αν έχει κροσούς είναι αναπνευστικού τύπου. Μάλιστα. Αν έχει κροσούς είναι αναπνευστικού τύπου.
Ναι, ναι, αναπνευστικού τύπου επιθύλιο είναι αυτό. Κάτσε βρε που βλέπω τους κρωσούς. Έχει κρωσούς. Κάτσε που βλέπω τους κρωσούς να τους ταυτοποιήσω σωστά, να προκουσίσεις τους. Να τους, εδώ. Εδώ, εδώ. Για πάμε. Άντε, τώρα θα θυμώσω μόνο το ροθύλιο δεν βρήκα, που υποτίθεται ότι το ξέρω κιόλας. Όλους τους άλλους σωστούς τους βρήκα και δεν από αυτόν που ξέρω. Αυτό εδώ, αυτή είναι κρωσή εδώ πέρα. Είναι κρωσή. Μάλιστα. Οπότε έχουμε αναπνευστικού τύπου επιθύλιο ενδοδερμικής προελεύσεως. Πολύ μάλιστα. Σωστά. Για να δούμε εδώ. Πρέπει να έχει κάποιο μεσοδερμικό ιστό. Εδώ πέρα δεν βλέπω τίποτα. Εδώ. Εδώ, για να δούμε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Ένα στρώμα κυταροβρυθές είναι τώρα, ξέρεις τώρα τι είναι αυτό. Και καμιά φορά βλέπουμε και γλία, αλλά τώρα δεν νομίζω να έχεις αυτό το... Η οποία δεν προέρχεται. Γλία από τον νευρικό σύστος. Είναι εκτόδερμα. Πάντως από τον όρχη που βλέπουμε τους αντίστοιχους όγκους κάση, εκείνο το συστατικό που ξεφεύγει πιο εύκολα είναι το στρώμα. Το στρώμα, ναι. Δεν σου χτυπάει στο μάτι δηλαδή το στρώμα, ότι μπορεί να είναι στοιχείο όγκου. Ωραία. Για κάτσε να δούμε εδώ. Α, να δούμε και κάτω-κάτω εδώ. Τα έχουμε πει όλα από ξέρω. Ναι, τα είπαμε, ναι, μια χαρά. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Θυμάμαι, είχαμε ένα περιστατικό που είχε γλία. Όχι, τι έκανα. Όχι, βράζει, το ξαναφτιάχνουμε. Εδώ. Α, εδώ, τώρα να δω εδώ λιγάκι. Ναι, τι είναι αυτό εδώ. Όχι, τίποτα. Μπορεί να έχει κάνει κάποια ρήξη και να έχει μαζέψει στη οκύτταρα. Ναι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα άλλο να... Ωραία, ευχαριστούμε Μαρίνα. Πάντως είχε επιτευχικότητα και αναπληκτικό επιθύλιο. Πολύ ωραία. Και περνάμε και στην τελευταία μας παρουσίαση με έναν όγκο της γενετικής ταινίας. Είδαμε από το επιφανειακό επιθύλιο, είδαμε το ορόδες καρκίνωμα της οοθήκης. Από τα γενετικά κύτταρα είδαμε το τεράτομα, το όριμο, και τώρα θα δούμε όγκο της γενετικής ταινίας. Δηλαδή του στρώματος της οοθήκης. Το στρώμα είναι το θύκωμα, το ίνωμα, και αυτός είναι μια κατηγορία γενετικής ταινίας στρώματος. Ναι. Αυτός είναι ο κοκκιοκυταρικός όγκος. Ωραία. Και ο κυταρικός όγκος, λοιπόν. Ιδιαίτερα νεοπλάσματα. Νομίζω είναι το 10% της κατηγορίας αυτής των όγκων, κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα παρουσιάσουμε, όπως είπαμε, τον κοκκιοκυταρικό όγκο της οθήκης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φαμίλης ακοήθειας νεόπλασμα της γενετικής ταινίας. Με προέλευση, μάλλον, την κουκιώδη στη βάδα των οφυλακίων, δεν είναι πολύ βέβαιη η ιστογέννηση. Παρατηρείται βέβαια σε ποσοστό ανά το 90% μετάλλαξη του γονιδίου FOXL2 που συσχετίζεται ισχυρά. Επιδημιολογικά είναι ο δεύτερος συχνότερος όγκος του στρώματος της οοθήκης μετά τα ενωθικώματα, περίπου το 10% όπως είπατε. Ένα 95% είναι ενήλικου τύπου για τον οποίο θα μιλήσουμε επιτοπλίστων εδώ και ένα 5% νεανικού τύπου που έχει διαφορετικά ιστολογικά χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία. Ως προς τη μακροσκοπική του εικόνα βλέπουμε μία αλία οχροκίτρινη μάζα περίπου 10 με 12 εκατοστά κατά μέσο όρο με κάψα. Έχει ποικίλιο ενώδες στοιχείο ανάλογα με την αντίδραση των ινοβλαστών και των κυττάρων της θήκης. Μπορεί να είναι συμπαγή, σκιστική και τα δύο, πιθανώς με νευρωτικές και αιμορραγικές περιοχές. Και εδώ τον υπεριστρογονισμό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν βλέπουμε, ας πούμε, υπερπλασία ενδομητρίου σε μια γυναίκα έτσι κοντά στην εμμηνόπαυση και μετά, πρέπει να σκεφτόμαστε μήπως έχει κάποια ενδογενή πηγή υστρογόνων. Μάλιστα. Και φαίνεται υπερπλασία του ενδομητρίου, αλλά υπάρχει ένας όγκος κάπου που κάνει υπεριστρογονισμό και δημιουργεί την υπερπλασία. Βεβαίως. Του ενδομητρίου. Είναι το θεμελιώδη στοιχείο της κλινικής εικόνας ο υπεριστρογονισμός αυτός, που μπορεί να εκδηλωθεί, όπως είπατε, είτε με υπερπλασία είτε με καρκίνωμα του ενδομητρίου. Και αυτό που θα δούμε θα είναι ουσιαστικά μια κορμική αιμόρρια που δεν βγάζει νόημα για την ηλικία της γυναίκας, γιατί συνήθως είναι με τα μενοπαυσιακά νεοπλάσματα. Οι επιπλοκές σε σπάνιο μεν ποσοστό. Α, συστροφή, ρήξη, εντάξει. Ναι, μια χαρά. Οι εικόνες οι μακροσκοπικές. Η πρώτη πάνω αριστερά είναι περισσότερο κυστική. Έτσι. Ναι. Έχει πάρα πολλά πρότυπα και ιστολογικά αυτός ο όγκος. Εδώ πιο συμπαγή τον βλέπω, Ναι. Όσο αυτό. Πιο κίτρινο είναι από την... Ναι. Πιο χρηνοποιημένο. Οχρηνοποιημένο. Όταν είναι κίτρινο, είναι οχρηνοποιημένο. Μάλιστα.
και την αιμορραγή ορίδανο πάνω δεξιά. Τα κυταράκια αυτά με τα grooves, τις αυλακώσεις, τις εντομές, θα τα δούμε και στον εικόνα μας. Να τα εδώ μια εικονίτσα. Το διάχυτο, το συμπαγές πρότυπο, το πιο συχνό. Έτσι. Το πρότυπο δυσκολευθήκαμε να βρούμε grooves και τα βρήκαμε στο επόμενο. Αφού βρήκατε, μια χαρά. Αυτό το δεν ξέρω αν είναι στα πλαίσια της εκφυλιστικής εξαλλαγής που γράφουμε πιο πάνω, γιατί είναι πιο εκφυλιστική αλλίωση. Ίσως. Και έχουμε και την απορία ως προς το πώς διαχωρίζουμε τις γωνιώσεις των πυρήνων από τις μητώσεις. Ναι. Κοίταξε, γενικά ο μητωτικός πυρήνας είναι υπερχρωμικός πάντα. Ναι. Έτσι έχει υπερχρωμίωση. Ένας άλλος πυρήνας που είναι απλώς γωνιώδης δεν έχει το σκούρο, το έντονα υπερχρωμικό, την υπερχρωμική εμφάνιση που έχει το κύτταρο όταν βρίσκεται σε μύτωση. Και από τα πρότυπα, όπως είπαμε, το πιο συχνό το διάχυτο που βλέπουμε και δίπλα, το πιο χαρακτηριστικό είναι το μικρό φυλακιό. Ναι, αυτό χτυπάει στο μάτι. Κάνει κάτι ροζετούλες. Ροζετούλες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό όταν το βλέπουμε, βοηθάει. Πολύ ωραία. Το πλατάκι βέβαια πιο πολύ γυροειδές. Το γυροειδές πρότυπο έχει. Το δούμε. Το δούμε. Εδώ κάποιες χρώσια μας πεις πως βοηθάνε την περαιτέρω διάγνωση. Ο Φόξελ-2 βγαίνει θετικός, είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που βοηθάει στην φυσιολογική διαφοροποίηση των κερδών κυτάρων. Ναι. Επειδή βγαίνει θετικός στους περισσότερους όγκους της τροματικής δεν βοηθάει στην... Σαν ευρύτερη κατηγοριοποίηση βοηθάει δηλαδή. Ναι, η ρετικουλίνη είναι χρήσιμη. Ρετικουλίνη, λοιπόν, θα τη δούμε σε λεπτάκι. Εδώ, το πάει σε ομάδες ολόκληρες. Είναι ένα χαρακτηριστικό η ρετικουλίνη που γίνεται αμέσως η διάγνωση. Δεν θέλεις τίποτα άλλο να κάνεις. Βάθει ομάδες μεγάλης κυτάρων, ενώ θα δούμε παρακάτω στο ύλωμα των συνόμων που προτρέχει. Στο θύκομα, ε. Στο θύκομα, ναι, σωστά. Βάθει γύρω από κάθε κύτταρα. Δηλαδή, στο θύκομα η ρετικουλίνη είναι γύρω από κάθε κυταράκι. Ενώ εδώ στον κοκκιοκυταρικό όγκο έχει ολόκληρες μπαλίτσες που αφορίζει. Στα άμεσα εγκυματογενή νεοπλάσματα, που είναι δηλαδή από το στρώμα των, ας το πούμε έτσι, των οργάνων, στα άμεσα εγκυματογενή νεοπλάσματα, η ρετικουλίνη βάφει ένα κύτταρο. Το σάρκωμα, ας πούμε, αν θέλουμε να διαφοροδιαγνώσουμε ένα σάρκωμα από ένα καρκίνωμα, αν βάψουμε με ρετικουλίνη, με τις παλιές εποχές τότε που δεν είχαμε ανοσίες δοκιμία, το μεν σάρκωμα θα το βάψει γύρω-γύρω το κάθε κύτταρο, το δε καρκίνωμα δεν βάφει. Έχει πρότυπο καρκινικό που μπορεί να βάφει ομάδες κυτάρων, να κάνει δίκτυο δηλαδή. Το ίδιο κάνει και στον, αυτό το παράδοξο το κάνει στο κοκκιοκυταρικό όγκο η ρετικουλίνη. Βάφει ομάδες κυτάρων που μας βοηθάει μόνο αυτό να το διαφοροδιαγνώσουμε, με το πιο φτηνό τρόπο ας πούμε. Και ανοσοϊστοχημικά είναι η ινχιμπίνη, αυτή η ανασταλτίνη που βοηθάει πάρα πολύ και νομίζω ότι την προσδιορίζουν και στον ορό. Ναι. Σαν παρακολούθηση δηλαδή των ασθενών. Για νοσοϊστοχημικά ένα πράγμα θα μας βοηθήσει, EMA αρνητικό. Ρετικουλίνη είναι έτσι και EMA αρνητικό είμαστε... ναι, είμαστε κοκκιοκυταρικός όγκος, 100% χωρίς άλλα έξοδα. Γιατί δεν είναι ουσιαστικά επιθυλιακό νεόπλασμα, έτσι. Ναι. Κωνσταντίνε, ότι στον νεανικό τύπο το EMA από ό,τι είδαμε είναι θετικό. Το νεανικό τύπο. Νεανικό είναι άλλος όγκος. Αλλά αυτό που είναι το πιο συχνό. Ναι. Αυτό είναι το πιο συχνό. Το EMA μάλλον είναι αρνητικό στους κοκκιοκυταρικούς όγκους. Ναι. Ναι. Το νεανικού είναι πιο κυστικό. Τι είναι. Αυτά τα νεανικά και αυτά δεν τα ξέρω. Εντάξει, το νεανικού τύπο είναι ένας τύπος. Δεν βλέπουμε κιόλας εμείς εδώ τέτοια. Δεν είναι τώρα το... Έχει κάποιες διαφορές, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος. Καταρχήν βλέπεις την ηλικία της ασθενούς. Αν είναι 25-30 χρονών, είναι νεανικού τύπου. Όταν είναι παραπάνω, πλησιάζει η κλιμακτηριακή μετά, είναι άνταλτάκι. Εδώ βλέπουμε. Το ίνωμα είναι με τη ρετικουλίνη που είναι γύρω από κάθε κυταράκι. Ωραία. Βασιζόμαστε κυρίως στους δείκτες. Εδώ το ενδομητριοειδές βγάζει το EMA, που είναι επιθυλιακός δείκτης. Έτσι. Νευροενδοκρινές όγκους μπορεί να το μπερδεύσουμε. Ναι, γιατί έχει μια ομοιομορφία και ταιριάζει για νευροενδοκρινική. Είναι διαφοροποίηση, αλλά δεν είναι. Έτσι. Γιατί ο νευροενδοκρινικός όγκος βγάζει τους δείκτες της νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης που ο κοκκιοκυταρικός όγκος. Το σκεφτόμαστε και αυτό. Βέβαια. Ο κοκκιοκυταρικός όγκος δεν τους βγάζει. Μπορεί να έχει χρώση προς θετικότητα στις νευροενδοκρινικούς, βεβαίως. Πολύ ωραία. Επίσης, όσον αφορά την τελευταία ιατρική διάγνωση, έγινε ένα paper που υπήρχαν σε εγκυμοσύνη κάποιες γυναίκες που εμφάνισαν μια τέτοια διαφοροποίηση κοκκιοκυταρική. Βέβαια, έμοιαζαν πάρα πολύ τα κύτταρα, ωστόσο είχαν διαφορετική συνολική αρχιτεκτονική του. Κάναν όγκο ή ήταν απλώς έτσι μια διάχυτη υπερ...